Όσους δεν είναι έτοιμοι για όλα, σήμερα θα είναι κάπως διαφορετικά. Θα μετακινηθούμε, αλλά δεν ξέρω που θα το κάνουμε με τα μικρόφωνα. Έχεις κι άλλο. Okay. Έχεις και πολλές καλώδια. Πόσα έχεις. Δύο. Άρα δύο. Είσαι ωραίος. Την πρώτη στιγμή σου λέω ωραία. Άστε εδώ, ας πούμε, κάνετε εδώ. Ναι, ναι, και σε αυτόν εδώ που δεν μιλάει. Όχι, 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 σε αυτόν εδώ. Εδώ, 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 ναι, σε αυτόν εδώ. Έτσι, λοιπόν, άρα σας καλωσορίζω σε αυτή την πρόβα. Γιατί μερικές φορές πηγαίνουμε στο θέατρο και αναρωτιόμαστε πώς είναι τα πράγματα. Άρα, εδώ βλέπετε, κλείσαμε την κουρτίνα και θα το κάνουμε ανάποδα. Άρα θα το κάνουμε τι γίνεται πριν. Άρα, το πάνω κάτω θα σκηνοθετήσουμε το παρασκήνιο. Έτσι, όπως ξέρετε, είναι καλό, πολλά πράγματα γίνονται στα παρασκήνια. Δεν ξέρω γιατί χαμογελάτε τώρα. Άρα θα ήθελα μαζί, εγώ μετά θα μετακινηθώ, θα κάνουμε διάφορα. Άρα όσοι είναι έτσι καλά βολεμένοι, αυτοί που έχουν πολλοί θρόνες και χαρέκλες, μπορεί να μετακινηθούν σε κάποια φάση, να μην στεναχωρηθούν, προβλέπεται από το σενάριο της πρόβας. Άρα, όπως ξέρετε, στο θέατρο μερικές φορές τα πράγματα πάνε εύκολα γιατί οι ηθοποιοί έχουν διαβάσει το σενάριο. Μόνο που ξεχνάμε ότι σε κάποια φάση δεν το έχουν διαβάσει. Άρα το ανακαλύπτουν για πρώτη φορά. Εγώ συνηθίζω, ειδικά σε δικούς μου θείασους, να διαβάζουμε μαζί το κείμενο. Γιατί όταν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τους ηθοποιούς μαζί την πρώτη φορά, είναι πιο ενδιαφέρον από το να διαβάσει ο καθένας ξεχωριστά, γιατί κάνει λίγο πράγματα στο μυαλό του τύπου φαντασιώσεις και μετά όταν έρχεται με τον άλλο και λέει τελικά το λες έτσι εσύ το κείμενο. Άρα εδώ θα το κάνουμε έτσι μαζί. Όποιος θέλει να συμμετάσχει ενεργά θα το κάνει, όποιος θέλει απλώς να είναι κομπάρσος θα είναι κομπάρσος και όποιος δεν θέλει τίποτα την έχει πατήσει που ήρθε. Άρα τα τσακάλια αρχικά γράφτηκαν στα γαλλικά, μεταφράστηκαν από τη Βασιλική Τσαζαμπά στα ελληνικά από μία ανάγκη του τύπου, είναι πάντοτε ενοχλητικό όταν έχετε έναν συγγραφέα να γράφει σε ξένη γλώσσα και να μην ξέρετε τι λέει στη δικιά του. Θα σας συμβεί αυτό. Λες, δεν μπορούσα να το γράψει κατευθείαν στα δικά μας. Λες και οι άλλοι δεν έχουν καμία αξία. Έχει ενδιαφέρον εδώ δύο φορές όσο αφορά το παράξενο, γιατί τα τσακάλια αφορούν τους σερμπέτες. Άρα, για να γράψεις ένα κείμενο στα γαλλικά για τους σερμπέτες, όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να είσαι πολύ ύπουλος. Γιατί πάνω κάτω είναι μόνο λίγοι και συνήθως λόγοι που ξέρουν τους σερμπέτες στη Γαλλία. Ενώ σε εμάς είναι κάτι το φυσιολογικό. Βέβαια, τους ξέρουμε μερικές φορές και με μια εκφυλισμένη μορφή και όχι αναγκαστικά πως ήταν. Άρα δεν είμαστε σε μια περίοδο που λέμε το βασιλικό ρεμπέτικο. Είμαστε πριν Τσιτσάνι, για να δείτε λίγο το ύφος. Άρα είμαστε στην εποχή όπου το ρεμπέτικο, θα πω σας να στο πω χωρίς να σας θίξω. Καλά, δεν μας θίξω. Δεν είναι σαν εδώ. Εντάξει, αυτό πάει. Όχι. Έχω και χειρότερα, μην ανησυχείτε όσο θέλετε. Είναι η εποχή που είναι λίγο απαγορευμένο. Άρα, όχι γιατί προσέξτε, μερικές φορές μπερδευόμαστε στα ελληνικά. Τα απαγορευμένα ρεμπέτικα δεν είναι αυτά που ήταν απαγορευμένα. Εξηγώ. Τα απαγορευμένα στην πραγματικότητα είναι τα λεγόμενα χασικλίδικα. Όμως εκείνη την εποχή αυτό που εμείς λέμε ότι είναι τα πολύ καλά ρεμπέτικα ήταν αυτά που ήταν απαγορευμένα. Δηλαδή πακέτο. Μετά πήγε την άλλη απόχρωση ότι ήταν μόνο για αυτά. Εντάξει. Άρα είμαστε σε μια εποχή όπου να θυμάστε οι γυναίκες δεν φοράν
πολύ κοντό φόρημα και έχουμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αστυνομικούς οι οποίοι έχουν χάρακες και μετρούν το ύψος της φούστας για να δουν αν θα φάνε πρόστιμο ή όχι. Είναι λίγο δύσκολο, το, ειδικά εμείς και γυναίκες, να φανταστείτε ότι υπήρχε στην Ελλάδα τέτοια εποχή. Και όμως υπάρχει. Το άλλο που πρέπει να σας δώσω λίγο το ύφος της εποχής, οι ρεμπέτες, επειδή είναι μάγκες, αλλά πρόσεξτε, μιλάμε για αληθινούς μάγκες. Γιατί τώρα έχουν... Ναι, οι μάγκες τελικά είναι για διάσωση τώρα, γιατί έχουν μείνει ελάχιστοι. Ενώ τους άλλους έχουμε πάρα πολλούς. Αλλά στο τέλος μπορεί στα ελληνικά να θεωρούμε μάγκες τους άλλους και να έχουμε ξεχάσει τους πρώτους. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή λοιπόν οι μάγκες, οι γνήσιοι, δεν είχαν πρόβλημα με τον καυγά. Αλλά ένας τρόπος να τον προκαλέσουν είναι ότι φορούσαν το σακάκι με έναν παράξενο τρόπο, μόνο με ένα μανίκι, βλέπω μια κυρία είναι γνώσης. Δεν τη ζήσατε αυτή την εποχή εσείς, αλλά δεν μπορεί να το ξέρετε. Και είχαν λοιπόν το μανίκι που κρεμόταν κάτω και άμα τολμούσε κάποιος να πατήσει εκεί πέρα, την είχε βάψει, γιατί βέβαια είχαν και τον εξοπλισμό, δεν μιλάω μόνο για το κομπολόι, και τον άλλο τον εξοπλισμό που έδωσε τραγούδι το δίκοπο μαχαίρι. Και διευκρίνησαν ακριβώς τι θα έπρεπε να γίνει στο ενδιάμεσο. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να φανταστείτε ότι δημιουργούνται τα τσακάλια. Εκείνη την εποχή λοιπόν λέγαμε τσακάλια τους ρεμπέτες. Αλλά όχι τους ρεμπέτες που απλώς ήταν οι οργανοπαίχτες, τους ρεμπέτες με τα όλα, όλο το πακέτο. Τώρα βέβαια μας έχει μείνει ότι είστε τσακάλια. Συνήθως σημαίνει ότι δεν είστε λιοντάρι. Εκείνη την εποχή είναι λίγο διαφορετικό και το ξέρετε, το τσακάλι δεν είναι ένα ζώο που είναι αναγκαστικά από αυτά που επιλέγουμε που μας χαρακτηρίζουν, άρα έχει ενδιαφέρον τώρα όταν λέμε ότι είναι τσακάλι, αλλά το τσακάλι εδώ είναι αυτό που έχει νοημοσύνη και ξεφεύγει από διάφορα πράγματα που του συμβαίνουν όταν είμαστε σε μια απαγορευμένη περίοδο. Τα τσακάλια λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι για μας τώρα, για τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες και του ξέρετε όλους αυτούς τους Αθηναίους που βέβαια σχεδόν κανένας δεν είναι από την Αθήνα, αλλά τέλος πάντων. Γίνονται στην Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει. Είναι γραμμένο μέσα στο κείμενο, όχι πολύ μακριά από την αγορά. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον για μας είναι ότι τα τσακάλια θα παιχτούν, θα μπορούσαν να παιχτούν και κινηματογραφικά, σε περιοχές που γνωρίζετε. Ναι. Δεν είναι η μουσική της εποχής. Στη γειτονιά του Ψηρή, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβώς το Ψηρή όπως το φαντάζεστε τώρα, αλλά το πιο παλιό. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ αμέσως μιλάμε για μια ταβέρνα. Γεμάτη καπνούς, γεμάτη με πόνο και πίκρα, άνδρες που κάθονται μέσα στις αναμνήσεις τους, καταπατημένοι από το φως της λατένας. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε την αναφορά άμεσα, αλλά υπάρχουν πολλές αναφορές ακόμα και σε αυτά που δεν λέγονται. Άρα εδώ είναι η πρώτη φορά, εφόσον είμαστε μαζί και συμφωνήσατε ότι θα συνομωτήσουμε για τα παροσκήνια, είναι ότι αυτό που σας διαβάζω τώρα δεν διαβάζεται στο θεατρικό. Διαβάζεται μόνο για τον σκηνοθέτη και στους ηθοποιούς. Το θεατρικό θα αρχίσει μετά όταν θα βγουν τα πρόσωπα. Άρα σας δίνει λίγο το πλαίσιο. Τα βλέμματά τους κρυμμένα κάτω από μαλακά καπέλα. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση να κρυβόμαστε κάτω από το καπέλο μας. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν βγάζουμε το καπέλο στον άλλο. Φορώντας την κορδέλα του πένθους, μερικές φορές το ξεχνάμε και εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο Παναμά και λοιπά. Που καλύπταμε το πάτους με μια παχιά σκιά και μυστήριο. Η παχιά σκιά είναι κάτι που δεν ψάχνουμε μερικές φορές, δυστυχώς είναι σπάνιο, τελικά το βρίσκουμε μέσα στη ιστορικά κείμενα. Σε αυτό το βαρύ κλίμα μερικοί παίζουν τάβλη, μηχανικά, παραδομένοι στο έλεος της τύχης, άλλοι παίζουν με το κομπολόι τους, με υπερηφάνεια,
Κι άλλοι ακόμα αισθάνονται την ανάγκη να πνίξουν τις λύπες τους σε ένα ποτήρι ρετσίνα. Δεν ξέρω αν είναι και ρετσίνα εδώ. Το μαγαζί προσφέρει και ρετσίνα. Έχει και ρετσίνα εδώ. Είμαστε πιο εκτεκτισμένοι. Λίγο πιο εκτεκτισμένοι, αλλά θα φανταστείτε ότι είναι αυτό το παλιό. Υπενθυμίζω σε αυτούς που λένε ότι πίνουν ρετσίνα, ότι η ρετσίνα πίνεται σχεδόν ζεστή και όσο πιο κρύα σας τη δίνουν είναι τόσο πιο μαύρο. Και άμα σας βάζουν και παγάκι, ξέρετε ότι είναι η αποθέωση. Λοιπόν, όλοι τους έχουν αρνηθεί τα πάντα για να ζήσουν ελεύθεροι, έχουν επιλέξει τη μοίρα τους, αυτή είναι η αιτία του αποκλεισμού τους από την κοινωνία. Εδώ λοιπόν έχει το πρώτο ενδιαφέρον για μας, είναι ότι η κοινωνία, ξέρετε, σε κάποια φάση φτύνουν τους άλλους. Άρα εκείνη την εποχή τους ρεμπέτες τους έχουν... Μετά είναι η επόμενη κοινωνία που βρίσκουν τους ρεμπέτες, επειδή που είναι και ωραίες μου. Άμα έχεις έναν κόμενο ρομπέτη, έχει μαγιά. Στην πραγματικότητα η προηγούμενη κοινωνία μόνο δεν ήθελε να τους δει καθόλου. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν πως μια κοινωνία που αποκλεί τους μεν, σιγά σιγά γίνονται παράδειγμα και μετά βέβαια, όπως ξέρετε, η επόμενη κοινωνία θα πάμε πάνω κάτω στα μπουζούκια των εισαγωγικών, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουν σχέση με τα σκυλιά, θα πάμε για να είμαστε λίγο ρεμπέτες για λίγο. Εντάξει. Για ένα δίωρο θα είμαστε και εμείς ρεμπέτες. Άρα μην κοροϊδεύετε τίποτα, γιατί αν ξέρετε πόσα κάνουμε κι εμείς, που αντιγεννάει δίωρο να είμαι σαν αυτόν που δεν θα ήθελα να είμαι. Ή δεν θα ήθελα να είναι η κόρη μου μαζί του. Για δίωρο είναι εντάξει. Εκτός αν κάνει κάτι παράξενο. Σε ένα δίωρο έχει πολύ ώρα. Η πόρτα τεινάζεται με έναν πάταγο, εκπλήσοντας όλο τον κόσμο, η ακίνητηση η οποία αντικαθιστά τον ήχο των οργάνων και των ανθρωπινών φωνών, όλα τα βλέμματα στρέφονται. Δύο άντρες διασκίζουν το κατόφλι, τώρα πετύχαμε γυναίκα, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται στην κοινωνία μας, έχουν και αυτές εξαρτήματα που υποτίθεται καθορίζουν τους άνδρες. Φαίνεται εξαντλημένοι αλλά χαρούμενοι που βρίσκονται εκεί, ζωντανοί. Στη θέασή τους οι παρευρισκόμενοι φωνάζουν «Αλέκο Θανάση». Κανονικά εσείς τώρα, επειδή είστε ξύπνοι, πρέπει να πείτε «Χαίρομαι που μια γυναίκα τόλμησε να το πει, ο διπλανός που είναι πιο μάγκας με το μουσί δεν είπε τίποτα». Παιδιά, εύκολο το κείμενο, «Αλέκο Θανάση». Κανονικά λοιπόν, εδώ πρέπει δύο από εσάς να ετοιμαστούν να κάνουν τον Αλέκο και τον Θανάση. Επειδή εγώ είμαι παραδοσιακός, μην με μπερδέψετε με τα φύλλα, είπαμε, κρατήστε το φύλλο που έχετε. Αν έχετε διπλό, απλώς το λέτε σαν υποσημείωση, να το ξέρω κι εγώ, θα σας βάλω δύο ρόλους. Άρα πρέπει κάποιος να παίξει τον ρόλο του Μιχάλη. Και να καταλάβουμε όλοι τώρα ότι σπέρνουν προς το μέρος τους, τα πρόσωπά τους μεταμορφώνονται από αυτή την ξαφνική εμφάνιση. Πάρα. Έχω να σηκώσει το χέρι αν έχω κάποιον Μιχάλη. Έχω Μιχάλη. Έχω Μιχάλη. Θανάση έχω. Ωραία. Άρη. Εντάξει. Ωραία. Άρα είμαστε τώρα στον Αλέκο. Τον Αλέκο υποτίθεται αυτό που μπήκε. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που σηκώνεται τώρα, θέλει να παίξει τον Αλέκο. Όχι. Περιμένουμε λοιπόν για τον Αλέκο. Χρειάζομαι λοιπόν τον Αλέκο τώρα για να σας κάνουμε την πρώτη σκηνή, έτσι να μπείτε λίγο στο πλαίσιο. Ωραία. Άρα είμαστε έτοιμοι. Γυναίκα, δεν υπάρχει. Πώς? Είναι αγάπη μου, επειδή σε ξέρω και επειδή με ξέρεις, θα έπρεπε να ξέρεις ότι και βέβαια θα έχει γυναίκα. Αλλά ότι τολμάς να μου το ρωτήσεις στην εισαγωγή αν έχει γυναίκα, ενώ θα βάλουμε μια ολόκληρη ρόζα,
να σου θυμίσει κάποια Ασκενάζη. Είναι δυνατόν να μην έχει γυναίκα σε ρεμπέτικο. Απλώς σου υπενθυμίζω, γιατί μάλλον ξέχασες λίγο την εποχή, ότι είμαστε σε μια ταβέρνα. Άρα, στην αρχή θα το κάνουμε κατευθείαν αμέσως, αλλά βέβαια και βέβαια το γυναικείο στοιχείο θα υπάρχει, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε τσακάλια, θα είχαμε τσακάλες. Εντάξει, γιατί τα τσακάλια πάνε κάποιες. Άρα, ναι, βέβαια υπάρχει, αλλά είναι πιο μετά. Απλώς εδώ θέλω να ακούσετε λίγο τι θα κάνω. Άρα, κοιτάξτε λίγο με τα μικρόφωνα πώς πάει. Είσαι ωραίος το παιδί μου. Και τα τρία λειτουργούν, είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Άρα, εγώ σας λέω απλώς αυτά που δεν φαίνονται εντελώς και επειδή είναι καθιστή, θα τα εξηγώ λιγάκι. Ο Μιχάλης, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά στα χέρια του τον Αλέκο, λέει. Αδελφέ μου, σας είχαμε για νεκρούς. Ήμασταν, Μιχάλη, αλλά έπρεπε να επιστρέψουμε. Ήταν το πρέπον. Δραπετεύσατε λοιπόν. Όχι. Αλλά πώς. Είπε να στανάσει. Εμένα μου σηκώσετε το χέρι, εγώ ήταν εδώ, το μήνυμα είναι μαζί σας. Δεν τα πάω καλά. Δεν τα πας καλά με το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, τώρα το σήκωσε στο χέρι, έχει δύο μικρόφωνο. Πάρε το μικρόφωνο. Να μαθαίνεις να μην σηκώσεις το χέρι. Λέει κάτι τον καιρό, γιατί μετά δεν λέτε τίποτα τώρα ακόμα, βλέπω. Εδώ είμαστε. Θανάσης, με ένα ζώο ερωτώνω. Περίμενε, δεν πειράζει, καλό είναι. Βέβαια αυτό είναι φτιαγμένο για να ξέρει ο παιδιός πως πρέπει να παίξει τον ρόλο. Άρα, ό,τι βλέπεις, είναι καλό να ξέρετε και οι άλλοι, ό,τι βλέπεις με πλάγια, δεν διαβάζεται. Είναι αυτό για να σε βοηθήσει. Και από ό,τι φαίνεται και να σε μπερδέψει. Εντάξει, άρα ό,τι βλέπεις όταν έχεις το όνομα και πλάγια κατευθείαν είναι απλώς το ύφος που θα δώσεις εσύ. Εντάξει, ούτως όλες να ξέρετε τώρα τα παιδιά το διαβάζουν πρίμα βίστα, άρα εντάξει. Πάμε. Είσαι πιο κάτω, α. Καλά, Νίκο. Τώρα που νομίζω το πιστεύω, εντάξει. Αυτό το πράγμα τι είναι ακριβώς. Είναι από ένας. Επιστημίζει αλφα-κάπα, δεν θέλω να πω τη λέξη. Εδώ φαίνεται σε αυτόματο. Άμα διαβάσω δυνατά μπορώ να το κάνω χωρίς μικρόφωνο. Καλάρα, για να σας ακούσω λίγο χωρίς μικρόφωνο. Δυνατά. Θα το πιάσω από την αρχή. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Όταν θα το ξέρουμε από την αρχή, θα το λέω εγώ. Κάτι πρέπει να κάνει και ο σκηνοθέτης. Γιατί αλλιώς, άμα η ηθοποιία από μόνος του λέει ότι θα το πιάσω από την αρχή, το γέλιο να το αφήσω στη μουσική, θα το κάνει από την αρχή όλο. Δεν το έχω ακριβώς δάσκαλο και τα λοιπά. Λοιπόν, όχι, δεν φαίνεται τίποτα από την αρχή, τα ακούσαμε όλα, εντάξει, έχουμε μια διακοπή, δεν μας πειράζει αυτό. Έτσι, Πάμε. Μην αγχώνεστε. Θανάση είμαστε. Το κοινό δεν σας ακούει. Θανάση, δεν θα ακούει. Ένα Θανάση, παιδιά, εδώ. Πώς σε Θανάση. Πώς σε Θανάση. Πώς σε Θανάση, εδώ πάει, ναι. Θανάση. Εδώ, ο κύριος μου φαίνεται ωραίος, σαν. Άμα... Δεν ξέρω αν ο κύριος έχει ωραίο ήχος, αλλά έχει ωραία φάτσα για Θανάση. Άρα για να σας ζούμε. Ο Αλέκος έδωσε τον λόγο του και μας άφησε να φύγουμε. Είναι λίγο μπάσα η φωνή, αλλά καλά, ταιριάζει. Όχι, δεν χάσαμε απολύτως τίποτα. Είχε ωραία φωνή, έχει λίγο το ρεμπέτικο. Ενσωματωμένο. Το έχει. Ψηφίζουμε νομίζω. Και εγώ το κρατάω. Εδώ είναι πού ήσουμε, ρε Θανάση. Πάμε. Άρα ας τα ξανακούσουμε το Θανάση εφόσον μας άρεσε και ο ήχος. Ο Αλέκος έδωσε το λόγο του και μας άφησε να φύγουμε. Έτσι σας απελευθέρωσαν. Μας έδωσαν δύο μέρες. Δύο μέρες και να πω τι.
θανάτων. Μην το λες αυτό, Αλέκο. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να ξεφύγεις. Είναι αδύνατο. Μα γιατί, Αλέκο, δεν καταλαβαίνω. Έδωσα τον λόγο μου. Έδωσες τον λόγο της τιμής σου σε αυτά τα σκυλιά. Άρα, από μια μικρή εξήγηση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς χρησιμοποιούμε ένα λεξιλόγιο εκείνη την εποχή. Το λεξιλόγιο της ασφάλειας είναι πιο πολύ τα τσακάλια και τα σκυλιά. Να μην ξαπνιάζεστε. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί κανονικά τους θεωρούσαμε καταδικασμένους. Ξαφνικά μας έρχονται, θεωρούμε ότι απελευθερώθηκαν ή μάλλον ταραπέτευσαν. Και τελικά αρχίζουν να μας εξηγούν κάτι που είναι λίγο πιο παράξενο. Θα δούμε την εξήγηση τώρα. Έδωσε τον λόγο της τιμής σου σε αυτά τα σκυλιά. Όχι. Στο θάνατο. Η δικαιοσύνη είναι απούσα από τον κόσμο μας. Και τι θα κάνεις κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ημερών. Θέλω να ζήσω. Τι παράξενη ιδέα. Ζούμε για τις ιδέες. Αλλά σπάνια για την ιδέα της ζωής. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου προχωρούσαμε ένα μοναδικό πλούτο, τον ήλιο μας. Όμως ποτέ δεν μπορούσα να κοιτάξω το φως του. Έχει διασκορπιστεί όπως η ζωή μας. Και τι θα κάνεις για τις αναμνήσεις μας. Σημασία έχει η μνήμη του παρελθόντος. Αν δεν δημιουργεί τη σκέψη του μέλλοντος. Πώς μπορείς να μιλάς για το μέλλον, από τη στιγμή που έχεις μόνο 2 μέρες για να ζήσεις. Γιατί τώρα έχει νόημα για μένα. Θυμήσου τη φράση του Ρίγα. Καλύτερα μια ώρα ελευθερίας, παρά 40 χρόνια και σκλαβιάς και φυλακής. Μάγιστα βγαίνει η φύση του ανθρώπου, σκλάβος του παρελθόντος του, κύριος του μέλλοντός του. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη σκηνή. Εγώ βέβαια δεν είμαι εντελώς ευχαριστημένος για όλα αυτά όπως τα λέτε, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω. Κάτω-κάτω από τη γραφή, οι ηθοποιοί μου ήρθαν τζάμπα. Όχι, είναι σημαντικός παράγοντας, μην νομίζετε στο θέατρο. Αν μπορούμε να βρούμε ηθοποιούς τζάμπα, θα το κάναμε και αυτό. Επειδή λοιπόν εδώ μπορεί να μπερδεύουμε μερικούς, θα ήθελα τώρα να προσθέσουμε λίγο το φιλοσοφικό μέρος. Όταν ζούμε κανονικά, δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί την επόμενη να πεθάνουμε. Άρα θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή διαφορά μεταξύ μας. Άμα είχατε μόνο μία μέρα να ζήσετε και ας πούμε τελείωνε στις 12 το βράδυ, σήμερα, πολλοί από εσάς δεν θα ήταν εδώ. Είμαστε εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα, εγώ εδώ θα είμαι. Άρα, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι το εξής. Είναι σπάνιο να ζούμε τις μέρες θεωρώντας ότι μπορεί να είναι η τελευταία. Σε κάποια φάση όμως θα συμβεί. Άρα, λόγω βιολογίας μας συμβαίνει προς το τέλος. Μερικές φορές όμως, λόγω βιολογίας μας το φέρνουν πιο κοντά. Εδώ λοιπόν είναι κάπως διαφορετικό όταν ανακοινώνεται το χρονικό διάστημα. Ξέρετε, πολύ συχνά αυτοί που έχουν και ανθρώπους κοντά τους που έχουν ασθένειες βαριές, να μην πούμε ονόματα και κάνουμε διαφημίσεις στις ασθένειες, αλλά τέλος πάντων, σκεφτείτε το ζωδιακό. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ενοχλητικό. Δεν είναι η ασθένεια. Γιατί ξαφνικά οι άνθρωποι τους λένε τόσο. Και μετά έχετε και τους συγγενείς που λένε πόσο. Και ο γιατρός απαντάει τόσο. Και εσείς λέτε, μα τόσο. Αυτός απαντάει το πολύ. Σας το κάνω λίγο με χιούμορ, γιατί ελπίζω να μην θίγονται αυτοί που το έχουν ζήσει. Θα ήθελα να σας πω ότι, και το λέω και μπροστά στον Παντελή, μερικές φορές οι γιατροί δεν το έχουν για τα ψυχολογικά. Και αυτό που σας το έκανα τώρα πολύ σύντομα είναι αυτό που σας εξηγούν ότι έτσι είναι, δηλαδή. Άρα, αν πρέπει εγώ να ασχοληθώ μαζί σου 15 ώρες για να σου εξηγήσω και αυτό που θα συμβεί. Άρα, αν το τόσο είναι θέμα ημερών, το σοκ είναι τόσο γρήγορο που στην πραγματικότητα θα το καταλάβετε μετά. Αν το σοκ θα υποστείτε αφορά μήνες, τότε θα το υποστείτε πριν. Αν θα περάσετε από διάφορα στάδια, τα οποία τα βλέπετε πολύ καλά για όσους παρακολουθούν
τον γιατρό σπίτι, να του μεταφράσει στα αγγλικά να καταλάβει καλύτερα τι είπα τώρα. Αλλά τον γιατρό σπίτι. Θα δείτε ότι εκεί πέρα σας εξηγούν ότι περνάτε από το στάδιο το δεν αποδέχομαι, μετά σιγά σιγά αποδέχομαι, μετά αποδέχομαι εντελώς, μετά πιάνω το πάτο, μετά λέω η ζωή συνεχίζει και τελειώνουμε βέβαια πάντοτε στο screen. Άρα εδώ είναι λίγο διαφορετικό, γιατί αυτό που μας αρέσει ήταν καταδικασμένοι να είναι, ας πούμε, στη φυλακή, βγαίνουν, άρα είμαστε χαρούμενοι και σας λένε μου έχουν δώσει 2 μέρες. Αυτό τώρα, οι περισσότεροι από εσάς δεν μπορούν να το πιστέψουν, άρα αν ήσασταν οι ηθοποιοί μου, θα τους έλεγα, για να το φανταστείς καλύτερα, πες ότι πήγες νοσοκομείο, έκανες εξετάσεις και σου λέει έχεις 2 μέρες. Και τώρα σκέψου τι θα κάνεις. Αυτό. Θα δείτε ότι είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς νοητικά να νιώσετε λίγο αυτό το άγχος, παρά να σας πω ότι εντάξει, μωρέ, τον άφησαν στην ασφάλεια 2 μέρες και πρέπει να ξανάρθει και μετά εκτελείχει. Είμαστε εντάξει, σας βολεύει αυτό. Άρα, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι η αντίδραση. Μετά έχουμε το πρόβλημα του ύφους. Δηλαδή, όταν δίνω το λόγο μου, τι σημαίνει να δίνω το λόγο μου. Ακούτε πολλούς λόγους, αλλά σπάνια σας τον δίνω. Άρα, εδώ θα καταλάβουμε αμέσως ότι ο συγγραφέας δεν επέλεξε αυτά τα ονόματα τυχαία. Ενώ στην αρχή εσείς ακούσατε ως Έλληνες ονόματα πλαστικά. Αν ήσασταν όμως σε μια ξένη χώρα και τα ονόματα των προσώπων ήταν αυτά, αμέσως θα ρωτούσατε αυτός τι σημαίνει σαν λέξη. Άρα όπως καταλαβαίνετε, Αλέκος έχει σχέση με την προστασία, ο Θανάσης φανταστείτε με τι έχει σχέση και έχει ενδιαφέρον για στα ελληνικά το πιο σημαντικό στο Θανάση είναι αυτό που του βγάζουμε και είναι το Α. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί κάνουμε συντομία και δεν κάνουμε σωστά τη συντομία. Γιατί άμα ήταν να κάνει συντομία, κάνει την προς το τέλος, όχι στην αρχή. Τώρα στους πιο λόγους. Άρα, επανέρχονται, νομίζουν ότι είναι εύκολα τα πράγματα και εδώ ο Άρης ευχαριστημένος που ξαναβρήκε τους φίλους του, Βασίλη, ας ζήσουμε με το μπουζούκι σου. Ξανάρχεται λοιπόν το ρεμπέτικο στοιχείο και θα δείτε τώρα, σας διαβάζω λίγο, θα έρθει και η Ρόζα αμέσως μετά. Μετά από σύντομη στιγμή, το μπουζούκι συνεχίζει θρύνο του παρελθόντος και οι άνδρες σφιχτά ο ένας με τον άλλον τραγουδούν ένα τραγούδι του Τσιτσάνι. Το κάνω τώρα εξεπίθετο για τους λόγους που το εξηγήσαμε στην αρχή. Το τραγούδι λέγεται «Κάποια μάνα να στενάζει». Κανονικά, αν ήσασταν όλοι ωραίοι εδώ, ενώ τη ώρα, θα έπρεπε να το τραγουδίσετε. Λοιπόν, ο Θανάσης μ' αρέσει πολύ. Θανάση, θα τα ξαναπούμε μετά την διάλεξη. Ο άνθρωπος δεν λέγεται Θανάση, αυτό δεν καταλαβαίνω. Στη συνέχεια μπαίνει μια νεαρή γυναίκα. Η Ρόζα φαίνεται αποφασισμένη και την ίδια στιγμή διαποτισμένη με κάποια απλότητα. Εκπέμπει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανδρών μια μεγάλη εθραστότητα, ένα χάδι για τον πόνο του κόσμου. Τώρα σου εξηγώ πάνω κάτω αυτό που σου έλειπε. Δεν ήθελα να βάλω το γυναικείο στοιχείο από την αρχή, για να φαίνεται όταν έχουμε την εικόνα, φανταστείτε ότι είστε στο θέατρο τώρα, βλέπετε λοιπόν, θα λέγαμε εμείς τώρα ένα ρεμπετάδικο, χωρίς κανένα θηλυκό στοιχείο, είναι εντελώς διαφορετικό να το βάλετε να μπαίνει από το να κάθεται από την αρχή. Αυτή είναι η ιδέα όσον αφορά το γυναικείο. Και θέλω τώρα, για να μην τα παίρνει τώρα με χιούμορ, όπως ξέρετε εμείς είμαστε σοβαροί, ακόμα καταλέμε αστεία, γυναίκα με ύφος. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό το, ενώ είμαστε σε λαϊκό στοιχείο, με αυτό που μαγγίζει είναι αυτές οι γυναίκες που έχουν αρχοντιά. Δηλαδή, είναι μερικές που υποτίθεται ότι είναι από μια τάξη που θα μπορούσαν να έχουν αρχοντιά και δεν το έχουν καθόλου, και είναι άλλες που λες δεν μπορεί να βρέθει εδώ, και εκεί πέρα έβρεξε αρχοντιά, δηλαδή. Και έπεσε πάνω σε αυτή.
Και ενώ μπορεί να είναι μια φτωχογενειά, όπως θα σου απευθύνει το λόγο, που το πρώτο θα σε βάλει στη θέση του, έχει μια απόσταση. Δεν είναι σουξουμούσα και μαζί. Εδώ. Ένα ύφος, φιλικό, φιλικό, θηλυκό, αλλά εσύ είσαι εκεί, εγώ είμαι εδώ. Εντάξει. Ενώ μερικές φορές κολλάμε πάρα πολύ όταν δεν έχουμε την ακούμε. Η Ρόζα κατευθύνεται προς τον Αλέκο που δεν την βλέπει και αυτό, γιατί η Ρόζα είναι σημαντικό, ήθελα από την αρχή αυτός που είναι καταδικασμένος λόγω του λόγου, που δεν ξέρετε ακριβώς τι έχει γίνει, να προσεγγίζεται από τη γυναίκα ενώ δεν την βλέπει. Που είναι εντελώς διαφορετικό να το κάνετε στο θέατρο όταν την βλέπει. Γιατί αλλιώς έχετε την εντύπωση όλοι σας ότι είναι επειδή της είπε να έρθει. Ενώ εδώ δεν την βλέπει, αλλά δεν μπορεί να της είπε να έρθει. Είναι αυτή που πάει. Εδώ βλέπετε η ελευθερία του ύφους. Είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο. Στέκεται πίσω του, αφού έχει ακουμπήσει τα χέρια της στους ώμους. Βγάζει το καπέλο του και τον φυλά τρυφερά στο μέτωπο. Θέλω να φανταστείτε αυτή τη σκηνή. Είναι... Έχουμε καπέλο? Ναι. Το παρέχουν όλα σε αυτό το μαγαζί. Θα ξανάρθω. Βλέπετε, αυτός που είπε βιβλιοθηκά, βάτησες όμως. Αυτό είναι γυναικείο. Τώρα. Θα μου λέτε το είναι ρε παιδιά, μην μου τα χαλάτε. Είπαμε για το φίλο, φίλο. Είμαστε πολύ ντόμοι και σαράκι. Δεν έχετε λοιπόν καπέλο, έχετε μόνο το γυναικείο. Δεν πειράζει, είναι καλό σαν ιδέα. Αλλά για να δω τι μπορώ να κάνω, μπορώ να το χαλάσω. Πλάκα κάνω. Κάνω πλάκα μέχρι να το πιάσω. Δεν κατάλαβα. Μια τραγιάσκα δεν έχει κανένα. Κάτι μοιάζει. Δηλαδή μικρό κεφάλι. Ναι, καλά, ναι. Στο θέατρο είμαστε όπως στρατηγικοί, χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε και όχι αυτά που θα θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή θα του είχα πει τον ανθρώπο, φέρε αυτό, φέρε αυτό, φέρε αυτό. Λοιπόν, παίρνει πόντο το μαγαζί, ξαναρχόμαστε. Αλέκο, καπέλο. Είπαμε πεσμένο με παχιά σκιά και έτσι. Λοιπόν, καλό το κοινό, κάνει ήδη όχι πιο κάτω ρε, πιο κάτω. Ναι, η ιδέα το καπέλο του Ρεμπέτη είναι ένα καπέλο το οποίο εμποδίζει την ορατότητα. Ειδικά άμα οι γυναίκες θεωρούν ότι αυτό είναι γελίο, να θυμάστε που βάζει τα μαλλιά σας. Άρα, ναι, λίγο πιο κάτω, μπροστά, έτσι. Τώρα είσαι εδώ. Ναι, πάμε, βάζω. Δικό σου πρόβλημα. Λοιπόν, η Ρόζα τώρα. Θα έρθει η Ρόζα. Ρόζα έχω. Παιδιά, τώρα το είσαι ελεύθερος, πόσο καιρό. Εκεί θα κάνεις τη Ρόζα, έλα πιο εδώ. Λοιπόν, προς το παρόν δεν είναι ανάγκη, δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις. Εντάξει, δεν είναι να διαβάσεις, θέλω απλώς την κίνηση. Θέλω να φανταστείτε. Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάρε το δεύτερο σπουδό. Στον ρόλο σου. Τώρα, κρατάει και αυτό εδώ. Και μας πειράζει. Λοιπόν, θέλω να δείτε μερικές λεπτομέρειες που συνήθως στη ζωή δεν τις προσέχουμε. Και εγώ τώρα θα κάνω το κωμικό στοιχείο για να κοροϊδεύετε άνετα, εντάξει. Άρα, φύγηση. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ενώ δεν τα προσέχουμε αυτό, το να κάνω αυτό, 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 έχω περάσει, προσέξτε, δεν έχω περάσει από το άλλο μόνο, το χέρι μου δεν είναι πια το ίδιο, δεν είναι το αυτό, είναι αυτό, αυτό. Οκ, okay, τώρα πάω τα δύο. Τα δύο μπορώ να τα κάνω εδώ, εδώ,
Εδώ. Αν το σκεφτείτε πόσες επιλογές έχουμε ως άνθρωποι και πόσο ατσούμπαλοι είμαστε και κάνουμε κινήσεις που με την επιλογή που θα κάνουμε τώρα θα φανεί η σχέση σας. Τώρα επειδή την ξέρω όταν κάνει έτσι είναι ότι τώρα προσπαθεί να βρει ποια είναι η σωστή σχέση. Όχι. Δεν έχεις δει ακόμα. Ξέρεις τι. Άλλη, άρα μην μας πειράζει. Ωραία. Άρα θέλω να το δείτε αυτό. Προσέξτε, δεν είμαστε μόνο κοινό. Είστε κομπάρση και έχετε άποψη. Δεν είμαστε στα σκηνοθετικά. Αλλά άμα το βρείτε ότι αυτό δεν πάει, λέτε όχι. Εντάξει. Γιατί μετά είναι η παράσταση. Οκ, πάμε. Παρακολουθεί το κείμενο, χαίρομαι. Τι θέλει να πει. Κάτω το καπέλο από το βίντεο. Κάτω το καπέλο και πιάσε τα χέρια. Τελικά είναι μόνο οι γυναίκες που προσέχουν μερικές λεπτομέρειες. Μ' αρέσει ότι κάποιος που ρωτάει τους πρέπει να αποδίδει. Εδώ έχει εντοπίσει ότι είναι δύο χέρια στους ώμους, του βγάζει το καπέλο, τον φυλάει στο μέτωπο και εσύ τώρα αναρωτιέσαι ακόμα τι αποδίδει. Έχει δύσκολες σχέσεις, δεν μπορεί. Άμα σου κάνει αυτό το πράγμα, όλο δηλαδή, αυτό το πράγμα. Αν πιάσει το χέρι, τι θα γίνει, το μπράτσο. Τι θα σημαίνει. Όχι, άλλο, το μυαλό σου και το φαντασίο σου θα καταλάβει. Εντάξει, είπαμε ότι έχουμε δικαίωμα ως κοινό να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά θυμάστε ότι υπάρχει και το κείμενο. Εντάξει. Και ο συγγραφέας. Γιατί όπως ξέρετε, στο θέατρο πολύ συχνά επιλέγουμε συγγραφείς που έχουν πεθάνει, έτσι μπορούμε να κάνουμε άνετα ό,τι θέλουμε. Και να λέμε ότι σίγουρα θα τους άρεσε. Οκ, πάμε. Το κείμενο ξαναλέει. Για διαβάστε κάποιος το κείμενο, την περιγραφή, την ώρα που έρχεται η Ρόζα. Η Ρόζα κατευθύνεται προς τον Αλέκο που δεν την βλέπει. Είναι τώρα καθισμένος, περιδιηγμένος από τους φίλους του. Στέκεται πίσω του, αφού έχει ακουμπήσει τα χέρια της στους ώμους του. Βγάζει το καπέλο του και τον φυλά τρυφερά στο μέτωπο. Ναι, περίμενε. Το κοινό δεν έχει αποφασίσει αν είναι σωστό αυτό που έκανε. Δεν είναι και τόσο σωστό. Έτσι, μπράβο, παιδιά. Τελικά, παρατηρώ ότι 4 γυναίκες εκφράστηκαν, κανένας άνδρας. Άρα γυναίκες, άνδρας, 4 μήνες. Χαλαρά πας. Για να δούμε. Να σας δω. Έλα πιο κοντά. Σήμερα δεν κάνουμε σκηνοθεσία. Συμμετέχουν, είναι ζωντανό, έχουν δικαίωμα. Απορρίπτεται. Λοιπόν, αν έχουμε άλλη γυναίκα που θέλει να το κάνει καλύτερα, σηκώνεσαι. Θέλω να το κάνω εγώ, έχω ζαλάδα, έχω ήλιγκο, αλλά θα το κάνω. Έχω ήλιγκο, αλλά θα το κάνω. Εντάξει, δεν μας πέσει, δεν πειράζει. Δεν θα είναι σε ζόρικες. Είχαμε ήλιγκο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αλλά ήρθες. Λοιπόν, πάμε. Αλλά πρέπει να τον πιάσει. Πείτε το μου μια φορά μόνο για να το πω. Πρέπει να τον πιάσει από τους ώμους, να του βγάλει το καπέλο, τα λέω σεμνά, και μετά να τον φύγει στο μέτωπο. Άρα δεν λέει τώρα στη σκηνοθεσία από είναι από μπροστά, από πίσω. Εγώ να κάτσω σε ουδέτερη. Εγώ θα το κάνω σε μια χαρά. Ξεκινάω. Ναι. Πολύ μοντέρνο. Δεν είναι κακό, αλλά όπως το είπες πολύ σωστά, είναι πολύ μοντέρνο. Δεν έχει απόσταση. Εφόσον είμαι από πίσω και τον φυλάω στο μέτωπο, πώς θα τον φυλήσω στο μέτωπο αυτό το μέτωπο. Ποιος σου είπε να κρατήσεις από πίσω. Δεν είναι από πίσω. Στην αρχή είναι από πίσω. Δεν είναι από πίσω. Δεν μπορεί να κρατήσω δηλαδή. Είναι σαν να το έχεις στα μάτια. Πρέπει να μείνω στο... Εσύ το είπες, δεν είναι. Δεν μπορώ μπροστά να φύγω. Ωραία, είναι ελεύθερο. Άρα το ξανακάνω. Και να θυμάσαι όμως η σωστή παρατήρηση την εποχή. Άρα, φανταστείτε ότι είναι η πιο εύκολα να το θυμόμαστε όλοι, κατοχή. Εντάξει, 39-44. Οκ.
Τσα. Λάθος. Λάθος. Έσχος. Ο ήλικος, θα έχει. Δεν είναι καλύτερο. Αυτό ήταν καλύτερο από το πρώτο. Καλύτερο. Αλλά δείτε το είπατε. Το είπαμε. Το είπατε πολύ χαρά. Δύο φορές καλύτερο, καλύτερο. Σαν μητέρα. Σήμω, να θυμάστε ότι το καλύτερο είναι έξω. Λάτα μου. Ναι. Να πάω το κρασί μου λίγο ξανά. Θα νοιάζει. Άρα, αυτό που θα σας ευχαριστήσει είναι αυτό που δεν θα πείτε τίποτα. Ναι, γιατί μόλις αρχίζετε να λέτε κάτι είναι ότι... Λοιπόν, γυναίκες καθόλου, καμία άλλη θα λέει να προσπαθήσει. Ωραία, δοκιμάστε, είναι τόσο εύκολο. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπετε, διαβάζουμε το κείμενο και έχουμε κολλήσει σε μία στάση. Θα μου πείτε γιατί το κάνουμε αυτό εδώ. Αργούσε έτσι το κάνουμε. Γιατί άμα κολλήσουμε σε αυτή τη στάση, επειδή το κοινό δεν ξέρει ποια είναι, η σχέση θα καθοριστεί από αυτή την κίνηση. Άρα, άμα είναι ας πούμε σχέση αδελφική, άμα είναι φιλική, άμα είναι ερωτική, είναι εντελώς διαφορετική. Άμα το πάρει στραβά το κοινό, θα πρέπει να δυσκολευτεί για να μπει στη σχέση που θέλουμε εμείς. Τι θέλουμε. Πάμε. Εγώ έχω μία πορεία. Ναι. Αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα, γιατί φαντάζομαι ότι μόλις του βάλει τα χέρια στους ώμους, θα γυρίσει πίσω να δει ποιος τον έπιασε. Ποιος είπε έτσι, μπράβο. Ο Θανάση. Το είπε. Διαφωνώ μαζί σου, Θανάση, είναι η πρώτη φορά. Όταν είναι ο αληθινός μάγκας, που είναι μέσα στην ταβέρνα, που είναι μόνο με φίλους σου, που αυτοί είναι, βλέπουν ποια έρχεται. Αυτοί βλέπουν, ναι. Είναι δυνατόν, ας πούμε, οι φίλοι όλοι αυτοί να κάθονται, να έρχεται μια άγνωστη στην κατάσταση για την οποία περιγράφουμε, και να τον βγαίνει έτσι και να είναι αγνωστή. Όχι, δεν είναι, αλλά αυτός δεν έχει την απορία. Λόγω της εμπορίας, ποια άλλη μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Ωραία, άρα... Άρα χαλαρώνει και το... Ναι, παιδιά, ακόμα και όταν το κάνουμε στην δικιά μας την εποχή και ακόμα και όταν κάνουν οι γυναίκες αυτό, μόνο αυτό, κλείνουν τα μάτια. Ο άλλος δεν ξέρει ποιος είναι. Ξέρει. Γιατί άμα δεν ξέρει, έχει ένα θέμα. Ενώ με αυτή που το έκανε. Άμα αρχίζει να λέει, ποια είσαι, ε. Η Άννα ή η Σούλα. Ενώ λοιπόν, τι θέλω να πω, στην πραγματικότητα, η παρατήρηση δεν στέκει, γιατί δεν είναι ότι είναι μόνος σου στο δωμάτιο και ξαφνικά έρχεται κάποιος και ξαφνικά τον πατάει. Είμαστε σε ένα χώρο ανδρικό, ταβέρνα κανονικά. Αυτή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που μπαίνει μέσα σε αυτή τη ζωή του. Όλοι ξέρουν ακριβώς ποια είναι, δεν βλέπει καμία παρατήρηση. Ναι. Όχι, επειδή έχει να την πει καιρό, μέρες, και μήπως η αντίδραση να γυρίσει και αυτός να την αγκαλιάσει, να την κοιτάξει έστω. Έστω να την κοιτάξει. Αφού κατάλληλα είναι. Εσύ πες το, ρε. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι βαρύ για να φανεί. Είναι βαρύ. Όχι, 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 χειρότερο από την νομίζω. Είμαστε σε μια κατάσταση που ξέρω ότι σε δύο μέρες είναι νεκρός. Δεν είναι το χαχαχούχα. Επιπλέον, αν το σκεφτείτε λίγο, τώρα μιλάω στις γυναίκες, αυτή δεν ξέρει. Άρα δεν μπορεί να το... Δηλαδή θα κάνει τι, θα σηκωθεί ή έτσι, θα σου πω, ξέρεις, έχω δύο μέρες εγώ. Ωραία τσιγάρα. Όχι. Άρα αναγκαστικά έχεις ένα χρονικό διάστημα που θα πρέπει να γίνει κάτι για να ενσωματωθεί αυτή η γνώση σε αυτή τη σχέση. Είμαστε εντάξει για την παρατήρηση. Λοιπόν, αυτό να είστε ελεύθερα το λέτε, το συζητά μας δίνει τη δυνατότητα εμάς να εκφραστούμε σε μερικά σημεία που θα τα προσπερνούσαμε άμα δεν κάνετε καμία παρατήρηση. Εντάξει. Αλλά ο στόχος δεν είναι να τελειώσουμε όλο το θεατρικό, ο στόχος είναι να το χαρούμε μεταξύ μας και να θεωρήσετε ότι εγώ δεν σας λέω ψεύτικα ότι συμμετάσχετε. Εντάξει. Είναι αληθινό. Άμα δεν θέλετε, δεν είστε υποχρεωμένοι, αλλά εγώ δεν θα ερχόμουν.
Ενώ εδώ ήρθα. Άρα λέω ότι είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε κάτι ζωντανό. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι γιατί οι γυναίκες δεν το δοκιμάζουν. Μπράβο, ρε παιδί μου. Εσύ βλέπεις χωρίς γυαλιά. Δύο φορές τρώω. Όχι επειδή το λέω αυτό, όχι επειδή δεν μ' αρέσουν τα γυαλιά σου, αλλά τα γυαλιά σου είναι μια εποχή. Τα μαλλιά σου. Έτσι. Εντάξει, ωραία, βλέπετε ότι μερικά πράγματα έτσι, σιγά σιγά θα αλλάξετε ακριβώς. Δύο-τρεις πινελιές είναι αυτό που κάνουμε συχνά στο θέατρο, γιατί δεν έχουμε καθορίσει εκείνη τη στιγμή πώς θα είναι ακριβώς και αν βγαίνει με αυτό το πρόσωπο. Όχι σημείδε. Καλύτερη γιατί πήρες χρόνο. Εσύ για βάλε τον ποπό σου πιο πίσω. Έτσι, και την πλάτη λίγο. Διψήφιος ή τριψήφιος. Σε ακούω. Πάμε για τα τρία λοιπόν. Έχεις δει λοιπόν τριψήφιο να κάθεται έτσι στη γωνιούλα. Ωραία. Άρα αυτό βοηθάει. Βλέπετε ακόμα και αυτό. Δεν το κάνουμε σώπη στον άντρα. Το να είναι μια φιλική σχέση. Εμείς δεν είμαστε εντελώς άγνωστοι, γι' αυτό το κάνουμε. Εντάξει. Αυτό να σας πω ότι και αυτό δείχνει κάτι. Αυτό δεν σας το επέλεξα. Δείτε, γιατί βέβαια η γυναίκα δεν τα κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πιο δικό μας. Λοιπόν, άρα η ταχύτητα ήταν ωραία, η παύση ήταν ωραία, γιατί έκανες μια μικρή παύση, με αυτό μου άρεσε, παίρνεις πόντο, μετά στο καπέλο το όχασες, μετά κάνω ό,τι θέλω αυτή, τι θέλω να πει. Θέλω να πει κάτι. Να το ξανακάνει. Πάμε. Πρώτο. Ωραίο. Καλύτερο. Λοιπόν, έχει μερικά στέλνω. Ναι, μπράβο. Αυτά νομίζετε ότι είναι εύκολα, να σας δώσω να κάνω ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, τώρα λίγο τα τεχνικά μας. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Ότι το έκανε αργά. Είχε συνέστηκε. Και το ζούμε. Βιάστηκε με την δράση αμέσως. Ναι, αυθόρμητα, ξέρετε. Άμα έχετε διαβάσει Σταντάλ, ο Σταντάλ λέει ένα από τα πιο γλυκά πράγματα που έχουν οι γυναίκες, να πιάνουν έναν άντρα, Σταντάλ 1830, εντάξει να μην νομίζω, είναι τα δύο χέρια γύρω από το πρόσωπο. Το. Εντάξει, μερικές φορές εσείς το έχετε ζήσει πιο πολύ με τη μάνα σας, αλλά όταν το κάνει η γυναίκα, είναι ότι ο άντρας αφήνεται, τον πιάνει, ενώ είναι κάπως, ξέρετε, και δεν τον πιάνει. Εδώ αυτό που είχε ενδιαφέρον σε αυτό που έκανε, είναι ότι είχε δύο, αλλά μετά τον έπιασε με ένα. Ήταν ωραία κινήση, αυτό μου άρεσε. Εγώ σου λέω τα καλά. Μου είπα κάτι καλό τώρα. Του άρεσε, είναι λίγο ωραίο. Είσαι χαρούμενος, πούμε. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Εντάξει, εγώ σου πήρα καλά. Έχει ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Άμα είναι γυναικεία, αν είναι προς τα κάτω κυπάρινο ή αν είναι έτσι. Τι σας αρέσει? Αν είναι. Ολόκληρο το κύριο. Ναι. Αμέσως εσύ. Δεν μπορούν οι άντρες, δηλαδή, όλο που λοιπόν, αυτό που έχει ενδιαφέρον σε γυναικείο ύφος είναι εδώ,
κατεβαίνουμε, πιάνουμε. Αλλά άμα πιάσετε κατευθείαν είναι πιο ανδρικό. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Άρα άμα κατεβαίνετε. Εδώ Μαρή. Όχι, μετά θα μου πούνε κάτι πράξη, κοινή καλογύρω. Ναι, εσύ είστε τώρα πολύ κάτω. Εγώ θα ήθελα. Τώρα θα σας δείξω μερικά τεχνικά που κάνουμε εμείς. Αυτό εδώ είναι ένα δάχτυλο. Θέλω να κουμπίσει. Στο δείχνω σε σένα αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θα πας πάνω στο μάγουλο. Ναι, ναι, είναι. Εντάξει. Ναι, αυτό. Μπράβο. Ναι. Ωραία, ωραία. Και αυτό που είναι ωραίο είναι ότι αυτή δεν βλέπει τι κάνει. Τώρα θέλω να το απολαύσετε, ας πούμε, ως κοινό. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον ηθοποιό να ελέγχει συνεχώς με το χέρι του τι κάνει, αλλά είναι δύσκολο να κάνει μια κίνηση που να σας φαίνεται εσάς όμορφη, ενώ αυτός δεν τη βλέπει. Δηλαδή, κανονικά, εμείς σε πρόβα θα την έβαζα σε καθρέφτη. Για να μάθετε την κίνηση και να φαίνεται στο τέλος για εσάς αυτό. Λοιπόν, άρα παίρνεις πόντο, μπορείς να καθίσεις. Συνεχίζουμε. Έχουμε μια ρόζα. Άσε το καπέλο αφού το έβγαλε. Και ήθελα απλώς να σας δείξω ότι μερικές ανθρώπινες λεπτομέρειες στη ζωή μπορεί αυτό να είναι αυτό που θυμόμαστε πιο παλιά. Δηλαδή τώρα θα κλείσετε όλοι τα μάτια σας. Και όλες, όχι τα λέω. Και θέλω να θυμηθείτε μία κίνηση πάνω στο πρόσωπό σας. Από κάποιον. Και θα δείτε ότι μπορεί μερικοί από εσάς και να συγκινηθούν. Ενώ θα μου πείτε, εντάξει, μάλλον τίποτα είναι. Τι... Είστε λίγο ζαβολιάρι, δεν κλείσατε όλοι τα μάτια. Σας σημειώνω. Μεσαίο κοινό. Νότε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα λες και τη ρόζα, θα το πεις. Ναι, αφού το πήρε. Τώρα το πήρε, το πήρε. Ναι, το πήγε ο Θανάσης, άρεσε και ο Θανάσης. Εντάξει, λοιπόν, το έχουμε. Ακούσω. Είσαι ελεύθερος πόσον καιρό? Ήταν πάντα ελεύθερος. Μόλις έφτασα. Ήταν να κάνει καμία παρατήρηση. Μόλις έφτασα. Ναι. Αλλά γιατί ρωτάς αυτό? Το πόσο γυρνάω. Ναι. Γιατί δεν την έχει το πείσει μας. Είσαι πρώτα την έψα. Ναι. Οι γυναίκες το έχετε πιο γρήγορα αυτό. Θέλω να σκεφτείτε γιατί. Μήπως έχει καμιά άλλη. Λοιπόν, επανερχόμαστε, θα κάνω ότι δεν άκουσα. Δεν λέμε αυτό, ρε παιδί μου. Λέμε απλώς, οι άλλοι λένε, δραπετεύσατε. Ενώ αυτή ρωτάει, Ρόζα. Είσαι ελεύθερος πόσον καιρό? Ο τόνος σου δεν ήταν καλό. Θέλει να το διαιτέρας. Πόσο χρόνο θα είναι. Ναι, μου σημαίνει ότι αποκλείεται να δραπέτευσε. Τον άφησε. Ναι, αλλά αυτή μετράει ήδη το πόσο. Το χρόνο. Ναι, πόσο χρόνο είναι. Ναι. Είναι άλλο το ήλιο. Αμέσως. Ας πούμε, πηγαίνετε ξαναέρχομαι στο νοσοκομείο, τώρα σας το λέω για το καλό. Πάτε στο νοσοκομείο, βλέπετε τον φίλο σας. Πότε βγαίνεις? Όταν φτάνετε σε αυτό το επίπεδο, είναι ότι είναι ήδη καλά. Ποτέ δεν ρωτάτε σε κάποιον που είναι δεμένος έτσι, ποτέ βγαίνεις. Είμαστε εντάξει. Άρα εδώ η ιδέα είναι ότι η Ρόζα, επειδή είναι πιο κοντά και αυτό θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά του ζευγαριού, του λέει αμέσως ότι μετράω. Τότε, άμα το ξέρεις αυτό, μπορείς να κάνεις ακόμα καλύτερα μετά την κίνηση. Γιατί εσύ, όταν την έκανες, δεν ήξερες ότι θα πεις αυτό τώρα. Είναι τα προβλήματα που έχουμε βέβαια στο θέατρο. Άμα το κάνουμε πριν με αβίστα με τον ηθοποιό, δεν μπορεί να ξέρει από πριν τι θα κάνει. Κανονικά πρέπει να διαβάσουμε όλο το κείμενο και μετά να το πούμε κάνει την πρώτη κίνηση. Δεν πειράζει, εμείς τώρα το κάνουμε αληθινά για πρώτη φορά. Άρα, ξαναπέσω, είσαι ελεύθερος και πρόσεξε τον τόνο, γιατί δεν ήταν σωστός.
αυτό σου λέει καλά, εγώ είσαι στη διάλεξη. Με βάζει να κάνω αυτό, μου κάνει παρατηρήσει για τον τόνο μου. Δεν θα ξανά αυτό. Πάμε. Είσαι ελεύθερος πόσον καιρό? Ήταν πάντα ελεύθερος. Μόλις έφτασα. Νόμιζα ότι σε είχαν καταδικάσει. Το κάνουμε ακόμα μια φορά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τέμπο. Εσύ το λες αυτό, εσύ πρέπει σχεδόν να την κόψεις. Γιατί κανονικά θα πρέπει να περιμένουν να μιλήσει αυτός. Εντάξει, είμαστε κοινό τώρα. Παιδί μου, θα απαντήσει. Και τσου πετάγεται. Είσαι ελεύθερος πόσον καιρό? Είμαι πάντα ελεύθερος. Ήσουν ελεύθερος πόσον καιρό? Όχι, θα σου αφήσω. Είσαι αγχωθή. Μπράβο. Άρα είναι καλό να βλέπεις ότι ο σκηνοθέτης μετά το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν σου βάζει να το ξανακάνεις μέχρι να ξεαγχωθείς. Είσαι ελεύθερος πόσον καιρό. Η ιδέα είναι ότι την λαμβάνει να το ξανακάνει, να την κόψει. Να μην είναι λίγο πιο ζεστό. Από κόψιμο δεν έχει διάρκεια. Για όσους είναι σημαντικό. Ήταν πάντα ελεύθερος. Μόλις άμεσα. Το πάμε. Νόμιζα ότι σε είχαν καταδικάσει. Αυτή είναι η περίπτωση. Είναι ελεύθερος να πεθάνει. Γιατί δεν απαντάς? Ξένα. Έλα λίγο σου. Ήθελα να το πεις εσύ. Του Άρη. Ναι. Λοιπόν, κάνω ό,τι θέλω, κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, κάνω και εγώ ό,τι θέλετε καταλώ. Δημοκρατία έχουμε. Θέλω να δω λίγο μερικές φωνές. Αυτή είναι η περίπτωση. Είναι ελεύθερο να πεθάνει. Όχι, είσαι χαλαρός. Είμαι χαλαρός ή πρέπει. Ναι, δεν πρέπει να είσαι χαλαρός. Αυτή είναι η περίπτωση. Είναι ελεύθερο να πεθάνει. Ούτε για τώρα. Όχι. Πιο δυνατά. Ανοιχτό είναι. Θα βάλουμε τον κύριο που θα το πει πριν. Ανοιχτό είναι αυτό. Ναι, ακούγεται. Αυτό είναι εδώ. Ναι. Θα τον δοκιμάσουμε. Και αυτό είναι εδώ θα τον δοκιμάσουμε όταν θα κόψει το ψεύτικο. Αυτή είναι η περίπτωση. Είναι ελεύθερο να πεθάνει. Θα μείνεις Θανάσης εσύ. Θα φάρω. Αυτή είναι η περίπτωση. Όχι. Είναι, ελεύθερος να πεθάνει. Είναι στο διαδίκτυο. Σας έχει ξεσκίσει αυτός εδώ. Γιατί έχει μπει στο διαδίκτυο και διαβάζει το κείμενο. Ξανακάντο. Αυτή είναι η περίπτωση. Είναι ελεύθερος να πεθάνει. Πολύ ωραία. Μέσα, εσύ κρατάς το μικρόφωνο. Άρα. Γιατί δεν απαντάς? Δέχτηκε την καταδίκη του. Αυτό ήταν ωραίο. Όντως. Κοίτα. Χάρηκα τώρα. Και πρόσεξε, τους πρόλαβα. Που σημαίνει ότι αληθινά το χάρηκα. Καταλαβαίνεις. Όταν το προλαβαίνει ο σκηνοθέτης και το κοινό δεν πρόλαβε να πει «Α, είναι ωραίο», είναι ότι του άρεσε. Άμα αρχίζει να λέει «Α, είναι ωραίο» και εγώ δεν το έχω πει, ήταν εντάξει, καλούτσικο. Ωραία. Άρα συνεχίζουμε. Τώρα θα σταθούμε. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει για μέρες. Τι είναι, δεν είναι τώρα. Μα μας το έκανες πολύ πεσμένο. Αυτό πεσάμε σε λίγο. Θέλω να δοκιμάσω. Δεν έχω καλή φωνή. Να είναι καλά. Θέλω να δοκιμάσω, ρε παιδί μου. Δοκιμάζουμε όλοι. Η ιδέα είναι ότι... Θα δοκιμάσετε, ναι. Τώρα
Πάμε. Δέχτηκε την καταδίκη του. Χρόνος. Ω! Δόξα! Δόξα! Sorry! Α, καλά, εσένα είναι για μικροσκόπιο, λοιπόν, αυτά που είναι τύπου χρόνος... Α, ότι αφήνει ο χρόνος. Αφήνει ο χρόνος. Άρα, μια λεπτομέρεια για όσους θα διαβάσουν σε κάποια βάση το κείμενο, όταν βάζω εγώ χρόνο, είναι μία μαύρη. Εντάξει, άμα βάλω σιωπή, είναι μία λευκή. Λέω για τους μουσικούς τώρα. Πες το και για τους μη μουσικούς. Ναι. Είναι το ακριβώς το διπλάσιο. Άρα για τους εντελώς άσχετους, μετράτε ένα μέσα. Είναι 9, ένα. Το άλλο μετράτε ένα, δύο. Μεγάλη σιωπή, πάμε τετραπλάσιο. Μη μου διαβάσεις το χρόνο. Μόλις χρόνο. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει σε δύο μέρες. Ωραίο, γιατί είναι καλός. Καλός, καλός. Μπορούσε και πιο καλά τα λέτε. Κάτσε καλά. Καλά τα λέτε. Κάτσε με ένα πόδι μου. Έτσι, ναι. Εσύ. Πάμε. Δέχτηκε την καταδίκη. Ποιο διέτα. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει σε δύο μέρες. Ναι, είναι καλύτερο να το κάνεις λίγο αργά. Πρέπει να είσαι λίγο πιο στα κάτω. Αλλά στα κάτω, τάκ, 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 τάκ. Πάμε. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει σε δύο μέρες. Έχουμε μου λείπει ένα στα κάτω. Όχι, τι βγαίνεις. Δεν έκανα τίποτα. Ο Λουσίδα. Λοιπόν, πρόσθεσαι. Εδώ βλέπεις ένα χρόνο. Εδώ θέλω να το σταματήσω. Σπάσω. Το σπάσω. Εδώ θα βάλω μία γραμμή. Άρα, ένα, εδώ μετράς ένα, εδώ το σπάζεις εδώ. Μόνο αυτό. Και μετά θα στο μιλήσω. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει σε δύο μέρες. Καλό. Καλύτερο. Από όλες τις δεν τέλειωσε το βαθμό. Θέλει να είναι λίγο πιο γρήγορο και το κόβει πιο κοφτό. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει σε δύο μέρες. Αυτό θέλω. Εγώ θέλω κάτι που είναι έτσι λίγο... Τοκ. Δέχτηκε την καταδίκη του. Όχι, πολύ πεσμένο. Δέχτηκε την καταδίκη του. Έδωσε το λόγο του ότι θα επιστρέψει σε δύο μέρες. Ναι, αυτό είναι λίγο πιο ανδρικό. Μετά θα σε θεραπεύσει. Συνεχίζουμε μετά. Ποιος παίζει. Πού είναι, μα γιατί τους έδωσες το λόγο σου. Ξέρεις καλά ότι δεν υπάρχει σε αυτούς. Άρα αυτό σαν ερώτημα, να ξέρετε, για όσους δεν το καταλαβαίνουν, είναι σαν να έχετε συνομιλίες για το Κυπριακό και συνομιλείτε με κάποιον που θεωρεί ότι δεν υπάρχει. Άρα αυτό που λέει τώρα είναι έδωσες τον λόγο σου σε κάποιους που θεωρούν ότι είστε τίποτα. Είναι ένα ερώτημα, εντάξει. Έχεις και τιμή και αξία. Μπράβο. Το θέμα είναι όχι μόνο ότι έχεις κάποια αξία εσύ, αλλά σε ποιον το κάνεις αυτό. Άρα εδώ έχει ενδιαφέρον πώς θα μιλήσουν οι άλλοι. Ξανακάνω αυτό, Ρόζα. Σιγά σιγά θα σας λέω από τα ονόματα. Ναι, ναι. Άρα, Ρέζο. Μα γιατί τους έδωσες το λόγο σου. Ξέρεις καλά ότι δεν υπάρχει σε αυτούς. Ο Αλέκος έσωσε τη ζωή μου,
Αν δεν τον είχε δώσει, θα ήμουν ήδη νεκρός. Μη φοβάσαι τίποτα. Έχουμε κάποια μικρή εξήγηση. Τώρα, μιλώ για τις γυναίκες. Τελικά, βλέπεις ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ ανδρικό, αλλά μιλάει πολύ στις γυναίκες. Και συνήθως πάει έτσι. Είναι ότι αυτό είναι εξήγηση γιατί δεν μιλάει. Εσείς το είχατε απλώς ότι είναι βαρύ και ταινία. Στην πραγματικότητα, όσο δεν έχει πει ο Θανάσης αυτό, δεν θα πει τίποτα. Μας το ξαναλέει, Θανάση. Ναι. Ο Αλέκος έσωσε τη ζωή μου. Αν δεν τον είχε δώσει, θα ήμουν ήδη νεκρός. Ωραίος ο Θανάσης. Και βλέπετε, είναι αυτές τις εξηγήσεις που λέτε, θα μας πει κάτι άλλο ή θα μάθουμε τίποτα άλλο. Αλλά τώρα είναι δύσκολο να παιδέψετε τον Αλέκο. Τώρα ξέρετε ότι έχει κάνει κάποια κίνηση, δεν ξέρετε ακριβώς τι έχει κάνει. Αλλά το μόνο σίγουρο από αυτό που μας λέει ο Θανάσης είναι ότι αν δεν είχε δώσει το λόγο του, ο Θανάσης τώρα δεν θα μιλούσε. Ακανονικά εσείς τώρα ως κοινό πρέπει να φανταστείτε με τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και τι έγινε αυτό. Συνεχίζουμε. Μη φοβάσαι τίποτα. Ροζά, θα μείνουμε μαζί. Αχ, Αλέκο, δεν το συνειδητοποιείς. Ξανά. Μη φοβάσαι τίποτα. Ροζά, όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Μη φοβάσαι τίποτα, Ροζά. Θα μείνουμε μαζί. Μπράβο. Βλέπεις, η παύση είναι μετά. Να μην κάνεις ερωτήσεις, τώρα εσύ ηθοποιός. Λοιπόν, θα ήταν ενδιαφέρον σαν κίνηση να πει μη φοβάσαι τίποτα, χωρίς να κοιτάζεις κανένα. Εμείς τώρα να θεωρούμε ότι μιλάει στον Θανάση, να προσθέσει Ρόζα και μετά θα μείνουμε μαζί. Προσέξτε, το θα μείνουμε μαζί είναι πιο βαρύ από το θα μείνουμε κοντά. Πολλοί από εμάς θεωρούν ότι το να μένουμε κοντά φτάνει για να είμαστε μαζί, είναι λάθος βέβαια. Το βλέπετε με τους γείτονές σας. Άρα, πάμε. Φαντάσου ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι μιλάς στο Θανάση. Θα το κάνουμε με το Θανάση και θα συνεχίσεις αμέσως μετά το Θανάση. Ο Αλέκος έσωσε τη ζωή μου. Αν δεν τον είχε δώσει, θα ήμουν ήδη νεκρός. Μη φοβάσαι τίποτα, Ροζά. Θα μείνουμε μαζί. Αχ, Αλέκο, δεν το συνειδητοποιείς. Δεν έχουμε παρά μόνο 2 μέρες. 2 μέρες. 2 μέρες. Ναι, είναι αλήθεια. 2 μέρες. 2 μέρες. 2 μέρες. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όμως 2 ημέρες ζωής. Της ζωής μας. Πώς να ζήσουμε χωρίς να σκεφτόμαστε το θάνατο. Α, αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε όλοι μας. Στην αρχή δεν το έχουμε. Εδώ δεν το έχουμε γιατί είμαστε αθάνατοι. Εδώ έχουμε και μερικούς που κάνουν βλακίες, μπορεί και μερικοί να μας έχουν φύγει. Όταν είμαστε εδώ έχουμε λιγότερους. Όταν είμαστε εδώ έχουμε σπάνιους που έχουν μείνει ακόμα. Και μετά λέμε εντάξει. Άρα, ξανά αυτός ο διάλογος, όχι από την αρχή, θέλω εκεί που λέει 2 μέρες. Γιατί θέλω να συνειδητοποιήσετε, φανταστείτε ότι δεν λέει 2 μέρες και λέει μια ζωή. Το θέμα είναι ότι γεννιόμαστε για να πεθάνουμε και δεν το ξέρουμε από την αρχή. Άρα έχουμε την εντύπωση ότι, παιδί μου, γεννιόμαστε για να ζήσουμε και κατά λάθος πεθαίνει. Δεν τα κατάφερα, ξανά την επόμενη. Άρα, εδώ είναι γιατί το έχουμε διαλέξει να είναι μόνο 2 μέρες, για να είναι ακραίο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 2 χρόνια, 2 μήνες, 2 εβδομάδες. Με το 2 μέρες επιτρέπει η Ρόζα να πει στον Αλέκο, λες βλακίες. Πώς να ζήσεις αυτές τις 2 μέρες τόσο λίγο, ενώ ξέρεις θα φτιάξει αμέσως. Το θέμα είναι πόσο γεμίζουμε τις μέρες μας.
Και στην πραγματικότητα, πόσο τις αφήνουμε να περνάνε και εφόσον πέρασε η μέρα, λέμε, κοίτα πως πέρασαν τα χρόνια. Λες, μα πότε πέρασαν, ρωψινό, μα πότε πρόλαβα, αφού τα άσπροφες. Πώς να μην προλάβω, δεν έβλεπες, ξανά, πρόσεξε, κάθομαι δίπλα, κακό σημάδι από τους ηθοποιούς. Εδώ, το αχαλέκο. Αχαλέκο, δεν το συνειδητοποιείς. Δεν έχουμε παρά μόνο 2 ημέρες. Πριν απαντήσει για σένα, γιατί λέει πρώτο πρόσωπο του πληθυντικού. Συμμετέχει στο... Μα εντάξει, το εντοπίσαμε όλοι αυτό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί στην αρχή δεν λέμε αυτό, λέμε ότι αυτός έχει 2 μέρες. Οι άλλοι λένε, έχει υποσχεθεί, έχει αυτό. Τώρα ξαφνικά αυτή, ως αληθινή γυναίκα, λέει, έχουμε. Αυτό ξέρετε πόσο βαρύ είναι. Ή το περάσατε έτσι στον τούπο. Γιατί εγώ θέλω να τη φανταστείτε την 3η μέρα, εφόσον έχει πει αυτό. Οι περισσότεροι από εμάς θα πούνε, εντάξει, το πει μεταφορικά. Όχι, έτσι γίνει. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Τι λέει το κοινό? Όχι. Όχι. Μπράβο. Θα τους ξαναφέρουμε αυτούς εδώ. Μάλλον θα ξανάρθουμε εδώ που μας πάτε εσείς. Λοιπόν, πάμε. Ξανά εσύ και πάμε στο επόμενο. Αχαλέκο, δεν το συνειδητοποιείς. Δεν έχουμε παρά μόνο 2 ημέρες. 2 ημέρες. Είναι αλήθεια. Όμως 2 ημέρες ζωής. Ζωής μας. Πώς να ζήσουμε χωρίς να σκεφτόμαστε το θάνατο. Λοιπόν, εδώ, στο κείμενο, αυτοί που δεν διαβάζουν κείμενο, να ξέρετε ότι έχουμε βάλει 3 θαυμαστικά. Αλλά αυτό κόβει πάρα πολύ. Μας το διαβάζει καλά, αν ήταν με τελείες. Άρα πρέπει να κάνεις 2 ημέρες. Είναι αλήθεια. Έγινε 2 ημέρες, είναι αλήθεια. Και μετά, όμως, 2 ημέρες ζωής, της ζωής μας. Εντάξει, δεν είναι τέχον. Ξανά, 2 ημέρες για πάμε. 2 ημέρες. Είναι αλήθεια. Όμως, 2 ημέρες ζωής, της ζωής μας. Πώς να ζήσουμε χωρίς να σκεφτόμαστε το θάνατο. Θάνατος είναι μέρος της ζωής μας. Αυτό δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας, μόνο από τη συνείδησή μας. Είσαι ανέστητος, αγάπη μου. Αυτό πιλώ. Λοιπόν... Ναι, αυτό, ότι θα το έλεγα, δεν μπορεί να μην έχει οργή, γιατί όλα αυτά τα μαθαίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την εξέλιξη που έχει η ζωή. Το είμαστε μαζί για 2 μέρες και τα λοιπά είναι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό της. Έχει και επιθετική στάση, πιστεύω, απέναντι. Μα είναι αυτό που εξέφρασε τώρα. Είναι σωστό, είναι σωστό. Δεν μπορεί να ακούτε ότι να είναι και να σας βγαίνει και να είναι. Εντάξει, παιδί μου, καλά, οι 2 μέρες θα τα σημειώσουμε. Λέω. Εάν αυτός πιστεύει ότι δεν πρέπει να μεταδώσει μια μορφή τοπάτιας, γιατί και αυτό δεν είναι ένα ευχάριστο νέο, και αυτοί περιμένουν να δουν πώς αισθάνεται αυτός που έχει έναν ρόλο εκεί μέσα, το σέβονται. Πονάει, ανησυχεί. Και ο ίδιος ξέρει ότι τελειώνει η ζωή του. Σε έναν βαθμό, η επιθετικότητά του. Όχι, δεν έχει επιθετικότητα. Καμία σχέση. Αυτή έχει επιθετικότητα, γιατί, όχι επιθετικότητα, μην το παραγάλω, είναι μάλλον αντίδραση, εντάξει, γιατί αυτή η οργή είναι, γιατί είναι ότι δεν τα αποδέχομαι, εντάξει. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν λέει, ο θάνατος είναι μέρος της ζωής μας, υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει όχι. Όχι. Όταν λέει, αυτό δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας. Μόνο από τη συνείδησή μας. Αυτό όντως, δηλαδή όταν έχουμε μικρά παιδιά, δεν σκέφτονται καν το θάνατο. Και μερικές φορές, το λέω τώρα πιο πολύ οι μαμάδες,
φοβάστε γιατί λέτε είναι τόσο εκτός που θεωρούν ότι δεν θα πεθάνουν. Αλλά σας λέει θα πετάξει από το μπαλκόνι και λες τι κάνει. Αυτό που εμένα δεν ακούσατε είναι το αυτό. Η Ρόζα βάζοντας τα χέρια του πάνω στο στήθος του Αλέκου. Και λέει, είσαι ανέσυτος αγάπη μου. Γιατί δεν σκόθηκες Ρόζα με να πετάει. Τα χέρια του, του, του. Α, άρα, στην πραγματικότητα εδώ όπως καταλαβαίνετε και το εντοπίσατε πολύ καλά, είναι ότι άμα δεν βάλουμε σκηνοθετικά μια κίνηση, μπορεί να παρεμηνευτεί αυτή η αντίδραση και να το θεωρήσουμε ότι εντάξει, είναι σαν να είναι καυγά ζευγαριού, δεν έχει καμία σχέση. Η ένταση προκαλείται από ένα γεγονός που εμείς το έχουμε στην τραγωδία στην Ελλάδα, είναι ότι ό,τι και να γίνει, θα γίνει. Το θέμα είναι πώς θα γίνει. Δηλαδή, όταν πάτε εσείς και κοιτάζετε ένα αρχαίο θέατρο, μην μου πείτε ότι στο τέλος θα αναρωτιέστε πώς θα τελειώσει. Μπράβο. Αλλά όπως το βλέπετε συχνά στο θέατρο, μπορεί να ξέρουμε την παράσταση, το έχουμε διαβάσει όλας, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, προσέξτε τη φράση και τη λέξη, πώς θα γίνει η εκτέλεση. Εκτέλεση ή κάθαρση. Ναι, αλλά όχι, δεν υπάρχει αναγκαστικά κάθαρση, γιατί ο αγώγορα το κάνω και στην κωμωδία, δεν πειράζει. Άρα, θυμάστε καλά ότι στο αρχαίο θέατρο, ακόμα και όταν έχουμε τριλογία, το τέταρτο μέρος είναι κωμωδία. Για να ξεφουσκώσουμε λίγο, γιατί με όλα αυτά που έχουν ακούσει, έχει γίνει. Εδώ, λοιπόν, αυτό που μας έλειπε για το κοινό που δεν διαβάζει, είναι ότι όταν δεν έχετε την κίνηση, τότε σας δυσκολεύει. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα, το λέω συχνά στους ηθοποιούς, άμα είσαι ικανός να μεταφέρεις τον κώδικα χωρίς την κίνηση, και είσαι ικανός να μεταφέρεις τον κώδικα με την κίνηση χωρίς το κείμενο, τότε είναι γαμάτι. Αλλά άμα θέλετε να κάνετε αυτό το τεστ, εγώ το κάνω στα έργα, κόβετε τον ήχο, κοιτάζετε μόνο την εικόνα, αφήνετε τον ήχο και δεν κοιτάζετε την εικόνα. Και πάτε ένα κομμάτι που αυτό σας συγκίνησε. Θα δείτε ότι είναι πολύ σπάνια τα έργα που αντέχουν αυτό. Τα έργα που καταφέρουν να σας συγκινούν τα δύο μαζί, όταν τα βάλετε και τα δύο μαζί, συνήθως, ας το πούμε λαϊκά, κλαίτε. Δηλαδή, δεν μπορεί να σε βάλουν και τα δύο μαζί και να είναι και τα δύο διαπεραστικά και να μην αντιδράσεις με αυτόν τον τόπο. Άρα, ο Θανάσης, άρα θα ήταν καλό να το ξανακάνουμε, είστε ανέσυτος αγάπη μου, και να μπει κατευθείαν ο Θανάσης. Και θα το χαρίσω. Και εγώ θα το μεταχαρώ και θα το χαρώ. Όχι, όχι. Είσαι ανέστητος, αγάπη μου. Όχι, Ρόζα. Είναι η συνείδησή μας, για όλους μας. Το συνειδητοποιημένο. Ναι, ότι έτσι όπως το είπε εννοείς. Δεν σου είπα αυτό, εγώ σου είπα τη λέξη που χρησιμοποίησα. Και είναι η λέξη που υπάρχει στο κείμενο αμέσως μετά. Ναι, αλλά τώρα το κατάλαβες, ενώ εσύ τώρα κοίταζες στην ερμηνεία. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Άρα, για να το ξανακάνουμε τον Θανάση. Όχι, Ρόζα. Είναι η συνείδησή μας, για όλους μας. Δεν το πιστεύεις, Θανάση. Εδώ πάει σπάστος το μας. Εντάξει. Όχι, όχι, Ρόζα, είναι η συνείδησή μας. Για όλους μας. Ποιος είναι η συνείδησή μας? Ναι, αυτό, ο θάνατος τελικά είναι, δεν είναι ο Αλέκος. Όχι, όχι. Α, ο Αλέκος είναι. Ο Αλέκος. Α, είναι ο Αλέκος. Όχι, Ρόζα, είναι η συνείδησή μας. Για όλους μας. Και στην πραγματικότητα τι γίνεται? Αυτή μιλάει για αίσθηση, και εσύ μιλάς για συνείδηση. Μερικές φορές αυτός που είναι συνειδητοποιημένος φαίνεται να είναι λίγο ανέστητος.
Ναι. Και είναι... αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ένα αντικρούει το άλλο, απλώς ότι μπορεί να συμβαδίσει. Δηλαδή αυτός τώρα ήταν μαζί με τον Θανάση, εσείς βέβαια δεν τα ξέρετε όλα, έχουν ζήσει διάφορα εκεί πέρα, τελικά λόγω του λόγου βγαίνουν. Έχει όλη την εικόνα. Από την άλλη πλευρά μιλάς με κάποιον που δεν ξέρει και το μαθαίνει τώρα, εκείνη τη στιγμή. Άρα, αν θέλετε, η διαφορά είναι ότι η Ρόζα αυτοσχεδιάζει, γιατί της έρχεται εκεί πέρα το κείμενο και όλο το, όλη η δράση, ενώ ο Αλέκος και ο Θανάσης είναι ήδη σε σκηνοθεσία. Γιατί όλα αυτά είναι προετοιμασμένα, γιατί ήταν μαζί. Άρα, έχουμε μια μικρή διαφορά που πρέπει να την βάλουμε και να έχουμε τον όλο τον τρόπο. Πάμε στο Ρόζα, γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να είναι αυτός ο τρόπος. Γιατί όλη αυτή η αιματοχυσία για λίγες στιγμές ελευθερίας. Επειδή η ζωή μας δεν θα ήταν μία χωρίς αυτές τις στιγμές. Επειδή η ζωή μας δεν θα ήταν μία χωρίς αυτές τις στιγμές ελευθερίας. Είναι καθήκον μας να χυθεί το αίμα μας για αυτή την ελευθερία. Ωραία, τώρα σε επίπεδο φιλοσοφικό να καταλάβετε τι λέει. Είναι αυτό που είπε ο Πουανκαρέ. Ο Πουανκαρέ είπε ότι άμα μετρήσετε όλο το σύμπαν, η ύπαρξη του ηλιακού συστήματος είναι τίποτα. Άμα μετρήσετε όλη τη γη σε σχέση με το ηλιακό σύστημα, είναι τίποτα. Άμα μετρήσετε τον άνθρωπο σε σχέση με τη γη, είναι τίποτα. Και τελειώνει ο μαθηματικός, αλλά αυτό το τίποτα είναι η ζωή μας. Είναι τα πάνω. Είναι το πάνω. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό κι αν είναι συνειδητοποιημένο. Ότι εντάξει, παιδί μου, όταν κοιτάζουμε την κοσμολογία, μην νομίζουμε ότι είμαστε και το κέντρο, αλλά άμα έχεις μόνο αυτό. Κατάλαβε, σου λέει ο άλλος, ας πούμε, μην αγχώνεσαι που το παιδάκι σου έκανε κάτι το οποίο ήταν φοβερό και σου πετάει, έχω μία κόρη. Δεν έχω 10, α, μου έφυγε μία, φέρνω την άλλη. Τι θα κάνουμε. Άρα η αντίδρασή δεν είναι ακριβώς η ίδια. Και γι' αυτό εδώ έχει μεγάλη σημασία ότι μπορεί, βλέπετε τώρα πως αναποδογυρίζεται το δικό σου το επιχείρημα, λες όλο αυτό το πράγμα για μερικές στιγμές και αυτό σου λέει ότι άμα δεν ήταν αυτές οι μερικές στιγμές δεν θα ήταν ζωή. Και ρωτάω τώρα σε όλους εδώ που είμαστε σε φιλικό πλαίσιο και όχι σε πλαίσιο φιλίας, άρα της εταιρείας, πόσες στιγμές έχετε ζήσει μέσα στη ζωή σας. Άμα το ακούσετε έτσι είναι σχεδόν προκλητικό. Αλλά άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, σας υπενθυμίζω ας πούμε, τουλάχιστον για τους τριαντάριδες, ότι 10 χρόνια της ζωής σας κοιμόσασταν. Εντάξει, το 1 τρίτο της ημέρας. Για τους εξιντάριδες πάμε κατευθείαν στα 20 χρόνια. Το αφήνουμε μετά. Στα 90 δεν δίνουμε πια σημασία στον ύπνο. Πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να πείτε ότι αυτό το έζησα, ρε παιδί μου. Και τελικά βλέπετε, κοιτάξτε τώρα πώς είμαστε, ανοίγετε το ραδιόφωνο, πάτε να ακούσετε κάτι και σας μιλάνε για τις απόκριες. Και αισθημένο είναι, δεν μπορεί. Μα οι απόκριες θα είναι τώρα, θέλετε, δεν θέλετε. Πάμε. Αλλά βέβαια είναι μερικοί που αναρωτούνται αν είναι πριν η απόκριση, αν είναι μετά, αν είναι μεγάλη διάρκεια. Αλλά το θέμα είναι ότι η απόκριση είναι εδώ. Άρα το παιδί αυτό που θα σας ρωτήσει είναι τι θα ντυθώ. Και εσείς μέσα σε όλη τη σκοτούρα σας, το πρόβλημά σας ξαφνικά γίνεται αν θα ντυθεί μπάρμπι. Καταλάβετε. Ενώ αυτό λοιπόν σας ξαφνιάζει γιατί λέτε μα είναι η ουσία. Και τώρα φανταστείτε τώρα ότι το παιδί έχει μόνο αυτό. Άρα για εσάς είναι απόλυτο τίποτα. Εντάξει, το να πω είναι ένα κοστούμι, μια πανοπλία και αυτό μπορεί να περιμένει μήνες γι' αυτό. Και ρωτάω εσείς, με ποιο δικαίωμα θα του πείτε εντάξει, πω απόκριες, έχουμε σκοτούρες. Εκεί πέρα ξανακαταλαβαίνετε ότι τελικά εκείνη τη μέρα, τώρα παίρνει τις απόκριες επειδή έτυχε, εκείνη τη μέρα το μόνο που έχει σημασία είναι πώς θα αντιθεί το παιδί.
όλα τα άλλα μετρητή σας δίνεται. Εκείνη τη στιγμή, άμα δεν το χαρεί, είστε μπουμπούνες γονείς. Δεν ήταν ανάγκη να μας πρίξετε όλη τη χρονιά. Εντάξει. Άρα, εδώ είναι αυτές οι μικρές στιγμές. Δεν θα σας βάλω ξανά να κλείσετε τα μάτια σας, αλλά να σκεφτείτε ποιες πανοπλίες ή ποια φορέματα για τις κοπέλες θυμάστε. Θα δείτε ότι θυμάστε. Δεν θα τα θυμηθείτε όλα βέβαια, αλλά είναι μερικά που θα πείτε εκείνο το ώρα, είχα πάει εκείνο το ώρα. Και ρωτάω τώρα, αυτές που θυμήθηκαν ή αυτοί που θυμήθηκαν. Την προηγούμενη μέρα τι κάνατε? Άρα βλέπετε ότι είναι το ίδιο και με τις γιορτές του Αγίου μας και με μερικά σημεία που είναι σημεία αναφοράς όπου ξαφνικά αποφασίζουν ότι αυτό θα είναι η στιγμή που θα ζήσεις. Και ρωτάω λοιπόν, πόσες φορές γιορτάζετε το χρόνο? Δυστυχώς μία. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι, φανταστείτε λοιπόν να ζουν άνθρωποι που γιορτάζουν κάθε μέρα. Σας δυσκολεύει αυτό. Κι όμως υπάρχουν. Ξέρω ότι δεν το πιστεύετε. Ναι, αλλά υπάρχουν έτσι γιατί είναι αυτοί που ξέρουν ότι η ζωή είναι δώρο. Η ζωή στη στιγμή απειρίζεται. Όχι η στιγμή. Άσε τη στιγμή. Εμείς είμαστε του κόμπου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών που πιστεύουν? Πώς. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών που πιστεύουν? Όχι, αυτό άσο θα σας στεναχωρήσει. Πες το μου. Έχει και επιπλοκές μετά. Δεν σώζεται έτσι. Πρακτικό μπορώ να πω. Θα τα πούμε μετά. Ένα πρακτικό. Ναι. Πρακτικό, πρακτικό. Πολύ πρακτικό. Που μου έχει βοηθήσει πολλές φορές. Κάθε πρωί που ξυπνάω λίγο τα μάτια, έχω χαμογελό γιατί είμαι πάλι εδώ. Πολύ πρακτικό από μένα. Όχι, μ' αρέσει. Είμαστε ναι, αλλά εντάξει, σκέφτεσαι ότι πώς χαμογελάω. Το πρώτο πράγμα που κάνω και μετά όλα. Αν χαμογελάσω, ας πούμε, γιατί δεν χαμογελάω? Όχι, επειδή ξυπνάω. Λέω αφού ξύπνησα, είμαι πάλι στον κόσμο. Εγώ που δεν το κάνω. Όχι, λέω για μένα, σας λέω ένα δικό μου. Ναι, δικό του, δικό του παράδειγμα, αλλά για να τον βοηθήσω είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Μποντλέρ για τον ύπνο. Λέει ότι ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και άμα το ξέραμε όλοι δεν θα κοιμόμασταν τόσο εύκολο. Γιατί αυτό που λέει ο Θανάσης μου είναι ακριβώς αυτό. Πας να κοιμηθείς, ξέρεις ότι θα ξεκινήσει. Είναι ένα παράσταση. Είναι, ναι, είναι surprise. Άρα σου λέει, ξυπνάω, χαμογελάω. Είναι ήδη κάτι καλό. Ναι. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά ο Θανάσης μπορεί να τον βρίξουμε όλη την ημέρα και μέχρι να του ξανάρθει το επόμενο χαμόγελο δεν το παρακοιμηθώ. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι όντως ότι για τους ανθρώπους που γιορτάζουν κάθε μέρα δεν υπάρχει καθημερινότητα. Για τις συνταγές, για την Κύρια. Πάμε! Συνεχίζουμε όλοι. Όχι ξανά, συνεχίζουμε. Η Ρόζα, ναι. Και γι' αυτό δεν έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε ευτυχισμένοι, να αισθανθούμε τη μυρωδιά του βασιλικού, να γευτούμε την αλμύρα της θάλασσας. Όλα αυτά μας είναι απαγορευμένα. Μας έχουν αφήσει παρά το δικαίωμα να επιζήσουμε κάτω από το ζυγό του. Το ξαναλέω αυτό. Θα είναι σημαντικό να τα ξαναφάτε βασιλικό. Ωραία. Και γι' αυτό δεν έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα. Δεν το κάνω. Αναπαράσταση δεν γίνεται. Λοιπόν, να αισθανθούμε τη μυρωδιά του βασιλικού. Πώς το λέμε όταν μας αρέσει πολύ ένα φαγητό, πριν το φάμε? Πόσο ωραία μυρίζει. Πώς πας σε τιμή. Μπράβο. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν είναι ακραίο. Ωραία. Υπάρχει κάποιος εδώ στην Ελλάδα που δεν ξέρει τι είναι βασιλικός?
Υπάρχει κάποιος εδώ στην Ελλάδα που έχει δώσει τη σημασία γιατί ο βασιλικός λέγεται βασιλικός? Το έχετε διαβάσει, αλλά το έχετε ξεχάσει. Δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί? Έτσι όπως το είπες. Λοιπόν, την αλμύρα της θάλασσας. Θα δίνω ένα παράδειγμα, λίγο ερωτικό έτσι, για να ανεβάσω τη θερμοκρασία. Ας πούμε ότι είσαστε με το ζευγάρι σας και φυλάτε ο ένας τον άλλον στο δέρμα, αλλά μετά από το μπάνιο. Ναι, και ρωτάω τώρα, αυτή η αλμύρα, αγάπη μου, έχει αποκτήσει δέρμα. Αλλά στην πραγματικότητα φίλησε στο δέρμα της θάλασσας. Ενώ όταν το κάνουμε αυτό, σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Σημασία είναι ότι αυτός που το κάνει πάνω σε αυτό που το κουβαλάει, δεν συνειδητοποιεί ότι είμαστε Ελλήνοι. Και ότι μερικοί λαοί δεν έχουν καν θάλασσα. Επειδή είμαστε λίγο τις γκρίνες, το λέω και θυμίζω σε μερικούς. Άρα, άμα θέλετε να γκρινιάξετε λιγότερο, μπορεί να πάτε σε άλλες χώρες, αλλά χωρίς βασιλικό και χωρίς αλμύρα. Και το θέμα με το βασιλικό και την αλμύρα είναι ότι είναι τζάμπα. Το τζάμπα δεν είναι δεδομένο. Απλώς η συνήθεια σκοτώνει τη σκέψη. Και έχει ενδιαφέρον σε αυτόν τον διάλογο, ενώ κανονικά είναι οργισμένοι, πάνω κάτω του λέει πιο λέει καλά, το βασιλικό δεν μπορούμε να το μυρίσουμε. Και εδώ σας φαίνεται πολύ, πολύ χαμηλό. Ξαναέρχομαι στις δύσκολες στιγμές. Σε τέτοιες μερικές δύσκολες στιγμές δεν ζητάνε όλοι τσιγάρο. Μπορεί να σου ζητήσουν, θα μου φέρεις γλάστρα με το βασιλικό. Ή να ρεμβάσουν στη θάλασσα οι περισσότεροι, υπομονώνουν. Ωραία. Αλλά θέλω να σου πω ότι μερικές φορές μας ζητούν να τους κάνουμε δώρο κάτι που είναι τζαμπ. Και αυτά είναι τα μεγαλύτερα δώρα, γιατί τα δώρα που αγοράζεται, τα αγοράζει όποιος να είναι. Τα δώρα που είναι τζάμπα, δυσκολευόμαστε. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Ρόζα που ξαναβάζει τι, τον βασιλικό και την αλμύρα. Και θα πεις, καλά ρε παιδί μου, αυτό σκέφτηκε ένα επιχείρημα μέσα σε αυτό το πράγμα. Μερικές φορές μπορεί να είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι σημείο αναφοράς. Σας δίνει ένα στίγμα. Θυμάστε πότε νιώσατε την αλμύρα? Χαμογέλασε. Καλό. Καλό. Για το βασιλικό. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Καλό, καλό, σώζονται ακόμα. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που λέει. Ναι. Συγχωρείτε που έρχεται. Ναι, μην λέει, ούτε συγγνώμη, τη συγχωρείτε. Εγώ συνήθως την αλμύρα τη νιώθω. Ναι. Όταν είμαι συγκινημένη και μου έρχονται δάκρυα. Αισθάνομαι σαν να έχω μπει στη θάλασσα, πώς μας μπαίνει το νερό στη μύτη. Και μου έρχεται πολύ έντονα αυτή η αίσθηση. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου, γιατί όπως ξέρεις, έχουν αυτό το στοιχείο. Αλλά στην πραγματικότητα. Δηλαδή το συνέστημα. Μου βγάζει αυτή την αλμύρα της θάλασσας που όταν μπαίνουμε μέσα και αισθανόμαστε λίγο φοβισμένοι με όλο αυτό το της θάλασσας, το ίδιο συνέστημα μου βγαίνει και σαν να πνίγω, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή που εκτονώνομαι και πλέω. Το πνίξιμο αυτό που μου βγαίνει από μέσα. Δεν έχει αλμύρα. Μου βγαίνει αλμύρα, σαν να είμαι μέσα στο νερό και να μου έχει μπει το νερό στην. Είναι ότι έχεις κάνει Παύλο. Αλλά δεν έχει σχέση. Ωραία, τώρα αφήνουμε τον Παύλο, αυτό είναι πιο πολύ στη Ρωσία. Εμείς για την αλμύρα δίνουμε πάρα πολλά και σας υπενθυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι στη φιλοξενία του ελληνισμού δίνουμε νερό και άλλα, ίδωρ και άλλα. Αλλά δεν είναι τυχαίο γιατί βέβαια είναι τα συστατικά της θάλασσας. Ξανάρχομαι εδώ και θα δείτε ότι ο Αλέκος δεν σε βάζει του τύπου δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες, δεν είναι σοβαρό. Αντιθέτως, συνεχίζουμε εδώ. Όλα αυτά μας είναι απαγορευμένα και μας έχουν αφήσει παρά το δικαίωμα να επιζήσουμε κάτω από το ζυγό τους. Η κατοχή αποξενώνει τις αισθήσεις. Το αίμα
Το αίμα μας πλήγωσε το βασιλικό. Οι νεκροί μας έχουν μολύνει τη θάλασσα. Δεν βλέπεις ότι ακόμη και ο ήλιος αρνείται να σηκώθει στην πατρίδα μας? Έχουμε όλοι καταδικαστεί σε θάνατο. Άρα, τι θέλω να πω, το κείμενο επιλέγει ότι αυτά τα συμπατικά στοιχεία για τον ελληνισμό θα πατήσει πάνω σε αυτά και θα σου πει, δεν βλέπεις ότι οι νεκροί μας έχουν μολύνει τη θάλασσα? Και μην νομίζετε ότι όλα αυτά που λέμε είναι μεταφορικά, εντάξει. Και το ξέρετε πολύ καλά, όταν προσπαθούν να μας χαλάσουν, ας πούμε, μια εκκλησία και έχει αγίασμα, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να το μολύνουν, δεν το κάνουν. Δεν λέω απλώς μη πάτε. Εδώ το άλλο, με το βασιλικό, θα ήθελα να σκεφτείτε έτσι γρήγορα, χωρίς να καθίσετε πολύ, αίμα να στάζει πάνω σε βασιλικό. Αίμα, αληθινό αίμα. Δηλαδή φαντάσου ότι κάποιος είναι πληγωμένος και στάζει αίμα και στάζει πάνω όμως εσύ βλέπεις η γλάθρα, το βασιλικό και βλέπεις να στάζει αίμα. Τι αίσθηση σου προκαλεί? Δεν θέλω καν να μου απαντήσετε. Θέλω να καταλάβετε ότι μπορεί εκεί να ήταν λίγο πιο σημαντικό από ό,τι νομίζω. Σε μερικά στοιχεία, έτσι θεμελιακά, μας ενοχλεί. Συνοχλεί. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις το ίδιο με ένα καρβέλι. Ενώ το αίμα πάνω στο τραπέζι θα σε ενοχλήσει το σχολείο. Δεν πεις? Ο βασιλικός είναι η ανάσα και είναι η ζωή. Η συμβολικότητα. Γι' αυτό το αίμα είναι, σταματάει τη ζωή. Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ πηγαίνουμε σε πολύ μεγάλη σύγκρουση και γι' αυτό μας κάνει κάτι πολύ βαρύ. Αίμα, ας πούμε, στο έδαφος. Εντάξει, όχι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει και συνήθεια να στάζει το αίμα εξεπίτηδες, κόβουμε για τους νεκρούς κτλ. Ήθελα απλώς να σας δείξω ότι είναι πιο σημαντικός, και πολύ ωραία το είπες, είναι πιο σημαντικός ο βασιλικός από απλώς ένα φυτό. Και έχει ενδιαφέρον γιατί, όπως ξέρετε, τα φυτά που τρώμε είναι αυτά που μας δίνουν στοιχεία που είμαστε. Εντάξει. Άρα, εδώ λοιπόν, το ζευγάρι συζητάει πραγματικά πάνω σε αυτά τα στοιχεία, ο ένας με ένα δικό του ύφος, ο άλλος με ένα άλλο, αλλά μπορεί πιο φιλοσοφημένα από την πλευρά του Αλέκου, γιατί ξέρω ότι τώρα τελειώσαν τα πράγματα και τα εξετάζουμε, ενώ εσύ προσπαθούσες να τον αρπάξεις από τη ζωή. Για μένα αυτή η συζήτηση μοιάζει πολύ με αυτούς που, ξέρετε, το βλέπετε πάνω σε ταινίες, είναι αυτός που είναι πάνω στην πολυκατοικία και θέλει να πηδήξει και έχει το όρος να τον σώσει και προσπαθεί να βρει έναν διάλογο. Και πέρα δεν θα μπορεί να του πεις πώς βλέπεις τα πράγματα από εδώ. Προσπαθεί να βρείτε κάτι που να γαντζωθεί όλος και να πει γαμώτο, δεν θα τα παρατήσω τώρα. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιεί αυτό και μετά το γενικεύει και σου λέει, συνειδητοποιείς ότι τώρα είναι κατοχή, ότι αυτά τα δύο σύμβουλα που επέλεξες μας τα έχουν μαγαρίσει, ότι μας έχουν καταδικάσει. Άρα, για αυτούς που δεν το βλέπουν, η Ρόζα βάζοντας το χέρι της πάνω στο στόμα του Αλέκου. Ηρέμησε, ψυχή μου. Έχεις υποφέρει πάρα πολύ. Άφησέ με να σ' αγαπώ. Τα βασανιστήρια σε έχουν σπάσει. Όχι, Ρόζα. Κανείς δεν θα μπορούσε να το σπάσει. Είναι άθαρτος. Και την ίδια στιγμή τόσο εύθραυστος. Πώς να αντέξει μια τέτοια ύπαρξη? Η ύπαρξή μας είναι η δύναμή μας. Μόνο που έχεις ξεχάσει τι σημαίνει μοναξιά. Είσαι άδικη. Ο Αλέκος είχε γνωρίσει την απομόνωση. Ωραία. Η μοναξιά. Κάνεις λάθος. Θα το εξετάσουμε τώρα λίγο πιο βαριά. Πρώτα απ' όλα η μοναξιά είναι κάτι που μπορεί να είναι χειρότερο από ό,τι νομίζουμε, αν δεν είναι θεμητό. Όλοι λέμε, ας πούμε, με πολύ χαλαρά, εντάξει, μοναξιά, την ζήσαμε λίγο τη μοναξιά, ή πάνω κάτω έμεινε δύο ώρες στο σπίτι και μετά έρθει ο άλλος και λες, εντάξει, θέλεις τη μοναξιά. Η μοναξιά, η οποία δεν είναι επιλογή, και γυρίζει στο σπίτι σου, δεν σε περιμένει κανένας, δεν θα σε περιμένει κανένας, θα ξαναφύγεις μόνος σου και θα ξαναπάς,
Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Μοιάζει χειρότερα από την απομόνωση. Την απομόνωση λες, άμα βγω από εδώ, είμαι εντάξει. Στη μοναξιά δεν βγαίνεις από πουθενά. Άρα ξαφνικά η μοναξιά, άμα θέλει να το συνειδητοποιήσετε, είναι μια απομόνωση όπου ξαφνικά η φυλακή έγινε ο κόσμος. Και εδώ είναι το βαρύ, γιατί μπορείς να βγεις από τη φυλακή, αλλά δεν μπορείς να βγεις από τον κόσμο. Όταν είμαι επιλεγμένη είναι διαφορετικό. Εντάξει. Άρα, δεν λέω για πιο καλή μοναξιά. Ναι, γι' αυτό. Άρα, το άλλο που θέλω να δούμε εδώ είναι πάνω κάτω τι του λέει. Είναι αυτό που βλέπετε και στον alter ego. Και βέβαια στον περιμένοντας τον γοντό είναι, είμαστε δύο, αποφασίζουμε να αυτοκτονήσουμε στον περιμένοντας γοντά και μετά ξαφνικά λέει ο άλλος, καλά, εσύ άμα αυτοκτονίζεις πριν από μένα, εγώ θα μείνω μόνος. Καλώς, τώρα γελάτε. Δεν είναι αστείο. Όχι βέβαια. Έχουν αποφασίσει και οι δύο να αυτοκτονήσουν. Και σου λέει, κοίτα μην αυτοκτονήσεις πριν από μένα. Άρα, όταν το βλέπουμε αυτό στην κωμωδία, λέμε, κοίτα τώρα τι σκέφτηκε ο Πέκετ. Αλλά το θέμα είναι ότι φαντάσου τι χειρότερα μπορεί να σου συμβεί, να έχεις τον φίλο σου δίπλα αυτοκτονημένο και εσύ να είσαι μόνος. Ναι, ναι. Ενώ λες κανονικά, το χειρότερο είναι να αυτοκτονήσεις και εσύ. Άρα φανταστείτε ότι τελικά αυτή η κατάσταση που είναι η χειρότερη σας βοηθάει να αυτοκτονίζετε αμέσως μετά. Ναι. Άρα, θέλω να πω ότι αυτό που του λέει είναι ότι μας έχουν μείνει δύο μέρες, ο ένας θα πεθάνει, ο άλλος θα είναι μόνος. Και ρωτάει, είναι το ίδιο? Να ξέρετε ότι σε μερικά ζευγάρια έχουν σωθεί άνθρωποι από τις δυο πλευρές όσο αφορά τα φύλλα, επειδή σκέφτηκαν ότι ο άλλος θα μείνει μόνος. Ναι. Ξαφνικά δεν έκαναν το... εδώ λοιπόν δοκίμασες πρώτα με τα βασικά στοιχεία και σου λέει ο ελληνισμός μας είναι πληγωμένος με την κατοχή. Και τώρα του λες εντάξει, αλλά μόνο που έχεις ξεχάσει τι σημαίνει μοναξιά. Και μετά λέει ο Θανάσης, η Σιάδη και τα λοιπά, η Ρόζα. Ποιος θα είναι ο Μάνος? Το λέω πριν έρθει ο Μάνος, γιατί μετά παίζει ο Μάνος. Ναι, πετάρα. Με προτιμότητα. Βρείτε γρήγορα το Μάνο. Θα το κάνει για αυτό το Μάνο. Ναι, ναι. Πάμε. Δεν είμαι άδικη. Κάνω διαφορετική φωνή. Είναι και ο Μιχάλης αυτό. Ναι, ναι. Δεν είμαι άδικη. Είμαι γυναίκα. Αν λέω αυτό είναι γιατί αισθάνομαι έτσι. Αν πεθάνεις, ποιος θα σε κλάψει? Ποιος θα μείνει μόνος σε αυτό το κενό που έχει γίνει η πατρίδα μας? Εγώ και μόνον εγώ. Πολύ εγωιστικό το είπες αυτό το εγώ, πρέπει. Όχι, ήταν ωραίο. Ωραία, το είπε. Όχι, παιδί μου. Θέλω να το νιώσω. Δεν είναι εγωιστικό, αγάπη μου. Είναι ήδη μόνο τη. Όχι, είναι ότι κανένα άλλο δεν θα σε κλάψει. Σε πιάνουν πολύ τα φιλολογικά μερικές φορές και καταπατούν τα φιλοσοφικά. Άμα σκεφτείτε ότι κάποιος σας το λέει αυτό, και λέει εντάξει ρε παιδί μου, θα πεθάνει. Αλλά έχεις σκεφτεί ότι θα είμαι μόνο εγώ να σε κλάψω και κανένας άλλος. Και ρωτάω τώρα, αυτό μήπως είναι αμέσως το επόμενο σκαλί από τη μοναξιά? Και να σκεφτείτε ταυτόχρονα ότι αυτός που θα το κάνει θα είναι μόνος του. Όχι, αυτό είναι και μοναξιά και απομόνωση. Είναι. Αλλά βλέπεις λοιπόν, προηγουμένως που λέγαμε ότι δεν έχουν σχέση το ένα με το άλλο, αντιθέτως, το ένα μπορεί να βυθεί, να σε βάλει σε ένα χώρο. Μπορεί ακόμα να έχεις την απομόνωση και να μην είναι όμως μοναξιά.
Ναι. Άρα είπα ότι το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο. Όχι, είναι λάθος. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι όταν γενικεύεις, όταν κάνεις μια γενίκευση, αυτό που γενικεύει αναγκαστικά έχει το άλλο. Το άλλο που έχει γενικευτεί δεν ζει αναγκαστικά μέσα στη γενίκευση. Είναι απλά. Άρα, εδώ, αυτό που θέλουμε είναι να σκεφτείτε το εξής. Ο Αλέκος έχει φίλους ή δεν έχει? Έχει. Α, δεν σας ενοχλεί αυτό που λέει η Ρόζα? Το μειώνεται λίγο μας πλέον. Όχι, αυτό το συνεχίσω. Αυτό είναι στο προσωπικό επίπεδο των δυο. Το είτε το άλλο μισό θα τη λύσει. Άλλοι θα είναι άλλο σχολισμό. Για την εποχή γυναίκα είναι άλλη. Όχι, δεν έχει σχέση με την αδυναμία. Όχι, το έχουν βρει. Το έχουν βρει. Θέλω απλώς να το σκεφτείτε ότι δεν είναι μια βρισιά εναντίον των φίλων του. Του τύπου οι φίλοι σου δεν θα σε κλάψουν. Δεν λέει αυτό. Αλλά λέει, ας πούμε, ως ζευγάρι, το είπε σωστά, το άλλο μισό, είναι ότι δεν θα είσαι πια το άλλο μισό. Οι άλλοι μπορεί να είναι οι φίλοι του και να έχουν γυναίκες. Δεν έχει πρόβλημα αυτό. Άρα του λες κάτι, βλέπεις τώρα. Ο λυθισμός, τα σύμβολα, η σχέση, το διάδι, ξαφνικά του λες ένα. Και τα είμαι εγώ. Άρα, εκείνη κλαίει πάνω του και εκείνος την αγκαλιάζει. Την ίδια στιγμή μπαίνει στη σκηνή ο Μάνος και κομμένει την ανάσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο συγγραφέας είναι ύπουλος και σας έχει αφήσει μετέωρους για να βάλει μια άλλη σκηνή, την ώρα που εσείς, άμα συνεχίσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, άμα το συνεχίσουμε αυτό, βγαίνουμε από το θέατρο και πάμε κατευθείαν στο φιλοσοφικό και μετά γίνεται βαρετό. Επειδή είμαστε στο θέατρο, εντάξει, δεν είναι ότι απαξιώνουμε αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, δεν θα βάλουμε φιλοσοφικό που θα έχει διάρκεια. Βγαίνει λοιπόν ο Μάνος, ποιος είναι ο Μάνος, και ποιος είναι ο Μιχάλης. Όχι, δεν κάνεις και τα δύο. Ωραία, εδώ. Άρα εσύ ποιος είσαι? Ο Μάνος. Ο Μάνος. Εσύ και εσύ ο Μιχάλης. Πάμε. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή για χάσιμο. Τι συμβαίνει, Μάνο? Τα σκυλιά έχουν ετοιμάσει ενέδρα στην οδό Δημοσθένους. Λοιπόν, δεν μας πείσατε. Μας έπεισαν. Δεν φοβήθηκαμε τώρα, φοβήθηκε κάποιος. Δεν μας έπεισαν. Και έχουμε πει και καλά να βγαίνετε. Λοιπόν, δηλαδή εσύ, ας πούμε, τον τύπο, εμένα μου θύμισες, ας πούμε, διοικητή στο στρατό. Εντάξει, έρχεται το άλλο. Γρήγορα, γρήγορα. Και όσο λέει, ναι, ναι, τι έγινε. Έχεις κάνει στρατό? Ναι. Είναι βιωματικό λοιπόν. Άρα, ξανασκέψου ότι δεν έχεις βαθμό τώρα. Τον έχασα. Πάει. Πάει, πάει. Κανονικός φαντάρος, επειδή μου, τα δικά μας. Άρα, Μάνο, πρέπει να πεις πραγματικά το γρήγορα, γρήγορα. Εμείς κανονικά φαντάζομαι ότι είμαστε μέσα στο άλλο πλαίσιο, το ζευγάρι όλα αυτά. Μας έχει κάνει την καρδιά περιβόλιο συγγραφέας και ξαφνικά μπαίνεις εσύ. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν υπάρχει μια στιγμή για χάσιμο. Τι συμβαίνει, Μάνο? Όχι, παιδί μου. Είσαι πολύ χαλαρός. Ναι, παιδί μου. Πάμε, ρε Μιχάλη. Έλα. Τι συμβαίνει, Μάνο? Έτσι. Τα σκυλιά έχουν ετοιμάσει ενέδρα. Περίμενε. Τελικά πρέπει να συνευριάζω λιγάκι. Θα το τσιμπάσει λίγο εσύ. Ωραία, πάμε για τα σκυλιά. Τα σκυλιά έχουν ετοιμάσει ενέδρα. Στην οδό Δημοσθένους, τη στροφή κοντά στα Ερείπια. Ελπίζω οι Αθηναίοι να κατάλαβαν που είναι. Καλευθέα. Ο Δημοσθένος είναι η Δημοσθένος και κοντά στα Ερείπια υπάρχει μια Ερείπια. Τα Ερείπια βέβαια είναι αρχαία. Έχει Δημοσθένους αρχαία. Πρέπει να σκεφτείς. Συνεχίζουμε. Ναι, αυτό, αυτό θα κάνετε. Μετά θα πάτε εκεί πέρα, θα κάνετε. Όχι σήμερα. Πάμε. Ποιος πρέπει να περάσει από εκεί? Ο Μάρκος και αδέλφια του Πειραιά. Ο Μάρκος είπες? Ναι, έμαθα ότι είσαι έξω και αποφάσισε να έρθει να σε δει. Ήταν λοιπόν για να τον παγιδεύσουν που μας άφησαν να φύγουμε. Α, τώρα μπαίνει λοιπόν ένα άλλο πρόβλημα, όσο αφορά την πλοκή. Τελικά,
στην αρχή νομίζουμε ότι τον έχουν αφήσει έξω επειδή θα θυσίαζαν το Θανάση και τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε δεύτερο σκέλος, ότι βγάζοντας τον έξω θα ερχόταν ο Μάρκος να τον δει. Και τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που βέβαια αυτός, και θέλω να το σκεφτεί λίγο η Ρόζα, θυμάστε που του έλεγες γιατί έδωσες το λόγο σε αυτούς. Τώρα όμως ξέρεις και αυτός τώρα μαθαίνει και το ίδιο και ο Θανάσης. Εντάξει. Άρα πάμε. Ήταν λοιπόν για να τον παγιδεύσουν που μας άφησε να φύγουμε. Ετοιμαστείτε, φεύγουμε. Ο Μάρκος δεν μπορεί να υπολογίζει παρά μόνο σε εμάς. Οι άλλοι θα τον παρατήσουν χωρίς να κινηθούν. Μη μ' αφήνεις, Αλέκο. Σκέψου εμένα. Ο Μάρκος είναι φίλος από τα παιδικά χρόνια. Ήταν πάντα κοντά μου. Να πεθάνει από δικό μου φταίξιμο, δεν θα μπορέσω να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να φύγω. Την αγκαλιάζει, όλοι οι άνδρες φεύγουν, η Ρόζα μένοντας μόνη. Αλέκο, μη μ' αφήνεις. Σκοτάδι. Αλλάζουμε σκηνή. Πέφτε, βλέπω. Και θέλω να σκεφτείτε τώρα τι γίνεται και αν συμφωνείτε όσο αφορά το ύφος, πόσο εύκολο είναι να αφήσουμε έναν διάλογο για να κάνουμε μια δράση. Το θέμα είναι ότι ο διάλογος παραμένει και το θέμα είναι το εξής. Αν το σκεφτούμε συνειδητοποιημένα και ορθολογικά, τι μας νοιάζει, αφού θα πεθάνει σε δύο μέρες. Λέει, δεν θα μπορώ να το συγχωρέσω ποτέ στον εαυτό μου. Εντάξει, θα μείνει να έχει τύψει, ας πούμε, για χρόνια. Το καταλαβαίνουμε. Για δύο μέρες. Η συνείδησή του την παίρνει μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Τσόκαρο στο τέλος. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα, δεν μπορούμε να το παρατήσουμε έτσι επειδή θα πεθάνουμε σε δύο μέρες. Δεν μπορείς να προδώσεις τον φίλο σου επειδή εντάξει θα έχεις μόνο δύο μέρες στον ηχές. Και για όλες τις άλλες μετά. Άσοι που μπορεί να έχεις πάρουν αμέσως από πάνω. Είναι αφού δεν είχε συνειδηθεί, τώρα να. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι στο Βόλο υπάρχει ένα μικρό άγαλμα. Πάνω ότι μου έκανε εντύπωση όταν το βλέπω από μικρός, ενώ από μικρός σε αυτό το μέγεθος, εγώ. Είναι το άγαλμα ενός παιδιού. Αναλήψεως είναι. Και με ξάπνιαζε κάθε φορά που το έβλεπα. Σε κάποια φάση έκανα το πολύ επικίνδυνο να διασχίσω όλη τη λεωφόρο για να δω τι λέει αυτός. Και ήταν μαθητής που πέθανε σώζοντας παιδάκι. Και εκεί πέρα μετά μου συνέβη να γράψω μερικά κείμενα πάνω σε αυτό και να πω την ώρα που επιλέγεις να σώσεις ένα παιδάκι που π.χ. διασχίζει τον δρόμο, αλλά εσύ είσαι λίγο πιο μεγάλος και είσαι μαθητής και αποφασίζεις, ας πούμε, να το σπρώξεις, να το σώσεις και πεθαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Ας πούμε, αν σε λέγανε Αρχιμίδη, αν σε λέγανε Σοκράτη, θα γινόταν αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν θα το ξέραμε. Έτσι γίνεται. Και εδώ λες, τελικά αυτό το παιδί, σε αυτή την ηλικία, έζησε. Αυτό για το σκοτάδι. Σε ένα σκοτάδι, με τα βίας μπλε, ακούγονται πυροβολισμοί, καρδιές, τόσες πληγωμένων, σωμάτων, στη συνέχεια διαταγές που κόβουν τη νύχτα, όπως οι λεπίδες από ατσάλι, τέλος η υπόκοφη σιωπή, πιο τρομακτική από τα χτυπήματα, το φεγγάρι φωτίζει με τα βίας μόνο ένα σώμα που βρίσκεται στο έδαφος, ακούγονται βιαστικά βήματα, μερικιά μια διαπεραστική κραυγή μέσα στη νύχτα. Άρα είναι ο Αλέκος, ο οποίος πέφτει στα γόνατα δίπλα στο Μάρκο. Αυτό δεν το έχεις. Άρα θέλω κάποιον. Όχι,
πέρα είναι μόνο γυναίκα. Το έχετε κάνει γυναικονίτη εκεί πέρα. Δεν αφήσατε κανέναν να βγει εκεί μέσα. Ελεύθερο, αγόρια, ελεύθερο είπα. Ξέρω. Θα πρίξω κάποιον. Γιώργο, έλα εδώ. Έλα, Γιώργο, μου κρύβες. Και χωρίς ότι όπως θες, όπως το νιώθεις. Έλα, να σ' ακούσω. Θες να κάθεσαι. Όχι, σου πήρε, θα λες με αυτό. Κατάλαβες. Κάτσε, γιατί είναι πιο εύκολο. Μαρκό, όχι εσένα. Γιατί εσένα, τα αδέλφια τους. Ο θάνατος δεν έχει κανένα δικαίωμα να σε πάρει μακριά. Εμένα θέλει. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις. Μάρκο. Θέλω να σου πω κάτι. Πρέπει ο ρυθμός να είναι λίγο διαφορετικός. Είναι καλή η φωνή. Είναι πιο γεμάτη, πιο στρόγγυλη. Ξανακάντω. Μάρκο. Μάρκο, όχι εσένα. Γιατί εσένα. Ο θάνατος δεν έχει κανένα δικαίωμα να σε πάρει μακριά. Εμένα θέλει. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις. Okay. Έχουμε δύο φορές τη λέξη δικαίωμα. Θέλω τώρα να το σκεφτείτε. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε. Γιατί να βάλει μια επανάληψη ο συγγραφέας. Ναι, σωστά. Δεν είναι απλώς ο ενασθενισμός, είναι ότι ούτε μια έμφαση απλή, είναι όντως διαφορετικά. Είναι δύο δικαιώματα, δηλαδή ένα του Χάρου και ένα του Μάρκου. Ναι, αλλά δεν έχει, στην πραγματικότητα δίνει δύο απαγορευτικά. Το ένα το κρατάς εσύ και το άλλο το δίνεις. Το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου. Ναι, αλλά προσπαθώ να σας πω ότι είναι καταδικασμένο. Πώς? Το ένα είναι δικό του και το άλλο το δίνει στον κόσμο. Όχι, δεν είναι αυτό. Να το ξαναδιαβάσει. Ναι, να μας το ξαναδιαβάσει. Αλλά μην μας το διαβάσει με το ύφος, να μας το διαβάσει για να το καταλάβουμε. Διάβασε το με το ύφος, είμαστε εντάξει. Δεν ήθελα να το κάνεις πολύ ιδιωτικό. Με το ύφος. Μάρκο, όχι εσένα. Γιατί εσένα. Ο θάνατος δεν έχει κανένα δικαίωμα να σε πάρει μακριά. Εμένα θέλει. Δεν έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Αλέκου. Ότι προστατεύει. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το θεμελιακό. Το απαγορεύει να πεθάνει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, σε αυτό το δίμερο, τι είναι αυτός. Είναι ο μελοθάνατος. Διάκουσα. Λοιπόν, όταν είναι μελοθάνατος, που λέει, σου απαγορεύω να πεθάνεις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο του τύπου που είναι κάποιος και λέει μη πεθαίνεις. Βλέπετε. Άρα... Να μην υποκύψεις τον επιβεβαιωμένο θάνατο. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα και γι' αυτό μπαίνει δύο φορές η λέξη, είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Μερικές φορές μπερδευόμαστε. Θεωρούμε ότι η δικαιοσύνη ασχολείται με το δίκαιο. Το δίκαιο είναι πιο πάνω από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το επάγγελμα. Γι' αυτό στην πραγματικότητα μας ενοχλεί αυτό, τέλος πάντων. Το βλέπετε λοιπόν και στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια ασχολούμαστε πάρα πολύ με το θέμα της δικαιοσύνης
και πολύ λίγο με το δίκαιο. Γιατί μερικές φορές το δίκαιο δεν βρίσκεται στον κώδικα. Βρίσκεται στην Αντιγόνη. Και έχει, αυτό έχει σχέση με τον ελληνισμό, είναι σωστή με την Αντιγόνη. Είναι ότι είναι πάλι, θυμάστε, τα είχαμε πει μαζί, δεν είναι το ρωμαϊκό. Εμείς δεν το γουστάρουμε αυτό. Δηλαδή ότι ο νόμος είναι ο νόμος ακόμα και αν είναι σκληρός, εμείς θέλουμε ο νόμος να είναι ανθρώπινος. Όταν είναι ανθρώπινος, τον νεκρό τον αποδεχόμαστε. Εντάξει. Όταν όμως είναι από ρουφιανιά, αυτό δεν το θέλουμε. Άρα εδώ το να καταδικάζεται και αυτός να αποδέχεται και λόγω του Θανάση ότι σε δύο μέρες θα γίνει αυτό το πράγμα, είναι μέσα στο πρέπον και στο δίκαιο. Και ουσιαστικά δεν είναι μέσα στη δικαιοσύνη. Άρα εδώ θα δείτε ότι με αυτή την έμφαση όσο αφορά το δικαίωμα, εννοούμε ότι είμαστε μόνο και μόνο μέσα στο δίκαιο. Έχει και ενδεχομένως και τη συνέχεια, γιατί για ποιο λόγο οι άλλοι χτυπούν τον Μάρκο και θέλουν να σταματήσουν μια ροή. Γιατί του λέω, όχι εσένα, άρα κάποιος ιδιαίτερος. Ναι. Ίσως είναι κάποιος ιδιαίτερος άνθρωπος. Μα δεν είναι μόνο ιδιαίτερος. Αυτόν, όχι, το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Γιατί ξέρουμε ότι είναι φίλοι από παιδιά. Ένας τρόπος, όπως ξέρετε, το κάνουμε ακόμα και τώρα, είναι να χτυπήσουμε έναν άνθρωπο ή να χτυπήσουμε τον φίλο του, τον στενό του φίλο, που, το ξέρετε, μερικές φορές, ακόμα και για να εκβιάζουμε κάποιον, τι κάνουμε, παίρνουμε τα παιδιά του, τη γυναίκα του ή τον άνδρα και τα λοιπά. Άρα, δεν εκβιάζεις τον άλλον εκβιάζοντας το σώμα του. Ενώ εκβιάζεις τον άλλον εκβιάζοντας τη σχέση. Και εδώ είναι πολύ ενδεικτικό, είναι ότι οι σχέσεις μας είναι πιο σημαντικές για μας από το σώμα μας. Κανονικά εμείς έχουμε την εντύπωση όλοι ότι είμαστε όλοι σούπερ εγωιστές και ασχολούμαστε όλοι με τον κόλλο μας, το ονομάζουμε τον κόλλο μας σώμα, αλλά πάει καλύτερο, και λέμε σώμα μου, ενώ άμα λέγαμε το άλλο θα σκεφτόμασταν κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα, όταν θέλουν να μας χτυπήσουν, εντελώς παράξενα, χτυπάνε τις σχέσεις μας, που αυτό μας καθυλώνει περισσότερο από το να μας χτυπήσουν κατευθείαν το σώμα. Γιατί είναι πιο δυνατή η απώλεια από το θάνατο. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Θυμάμαι στα κατεχόμενα όταν λέμε για τον θάνατο η πιο δυνατή απώλεια είναι να σχολάσουν την πίστη. Αυτό εξαρτάται από διάφορους. Πάμε, συνεχίζουμε. Πρέπει κάποιος να κάνει το Μάρκο. Γιατί βέβαια εσείς θεωρήσατε ότι έχει πεθάνει. Γι' αυτό ο συγγραφέας το διέκοψε εδώ, για να είστε ακόμα σε αυτή την εντύπωση. Κύριε, να πάμε. Εδώ είναι Μάρκος. Αυτός είναι ο Μάρκος. Ναι. Έλα, πάμε για τον Μάρκο. Έχεις το κείμενο. Εσύ το πάρε, πάρε. Τελευταίο. Εν λευκό. Βρήκες τον ρόλο σου. Τελευταία. Καλά, άμα ο Θανάσης σου δίνει άλλες κόλλες. Όχι, έχει συνέχεια, να μην κάνω όλα. Δώσ' του. Δεν μου φαίνεται το ύφος του κατάλληλου για τον Μάρκο που είναι κάτι ξέρω. Θα ξεκινήσω να μου δώσει κανείς αντάκα. Την αντάκα την έχεις ακούσει τώρα. Εντάξει, είναι όλο αυτό που το πράγμα. Λοιπόν, εμένα θέλει. Δεν έχει το δικαίωμα να πεθάνει. Αυτά τα σκυλιά μας είχαν στήσει ενέδρα. Το ξέρω. Μην μιλάς. Θα σε μεταφέρω. Όχι. Είναι πάρα πολύ αγαλέκο. Δεν αισθάνομαι τα άκρα μου. Κράτησε με, αδερφέ μου. Κανείς δεν θα σε πάρει μακριά. Μαζί θα μείνω. Όπως παλιά. Ναι, Μάρκο. Όπως παλιά. Θυμάσαι τον παγκλαμά μου. Αυτό μπορούσα να το ξεχάσω. Όταν ήταν άμεσα στα δάχτυλά σου, ακούγαμε την ψυχή σου να τραγουδά. Ξέρεις, αυτός είναι το μόνο που μου έχει μείνει από το σπίτι μας. Μην μιλάς έτσι, Μάρκο.
Αυτή η πληγή δεν είναι τίποτα για κάποιον σαν και εσένα. Όχι. Με πυροβολούσαν πισόπλατα τα σκυλιά. Η ζωή μου έφυγε και δεν επιστρέφει. Μείνε μαζί μου. Νιώθω ότι ήρθε να με πάρει. Ήρθε η ώρα μου. Μην ξεχνάς τον παγλαμά μου. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, αδελφέ. Πεθαίνει στην αγκαλιά του Αλέκου, όλοι σιωπούν μπροστά σε αυτή τη σκηνή. Ο Αλέκος του κλείνει τα μάτια. Πες το τώρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, αδελφέ. Και όλοι φωνάζουν Άξιος. Το θέμα του παγλαμά, εντάξει, τώρα δεν ήσουν εντελώς έτοιμος να το κάνεις αυτό. Να είσαι στα όρια να πεθάνεις. Θα αποφάσεις ανάγκη για σένα ότι θα το κάνεις εσύ. Το θέμα του παγλαμά είναι ο βασιλικός σου. Είναι η αλμύρα σου. Και μερικές φορές πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Εδώ το κάνουμε εξ επίτηδες βέβαια το παγλαμά γιατί είναι ρεμπέτες. Είναι του τύπου εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Και το ξέρετε βέβαια με το τραγούδι ο Κυρθάνος πέθανε. Είναι χαρακτηριστικό ότι εφόσον έδωσε ενέχειρο το παγλαμά, τελικά τέλος. Άρα ουσιαστικά ο παγλαμάς του ήταν η ψυχή του. Και τώρα την ώρα που ξεψυχήσουν ουσιαστικά, εσύ του λες μην ξεχάσεις τον παγλαμά. Και αυτό για όσους έχουν ζήσει έτσι δύσκολες στιγμές, μερικές φορές μας ξαφνιάζει τι μας ζητάνε. Και εδώ σε οικογένειες συμβαίνει να πούν θυμίσου ότι στο σερτάρι έχει αυτό. Και μετά πας και βλέπεις ένα φάκελο και έχει απλώς μια φωτογραφία, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Και λες καλά, τις τελευταίες στιγμές μόνο αυτό είπε. Και μπορεί να φανταστείτε τώρα ότι ξαφνικά άμα σας έλεγαν πεθαίνετε τώρα, έχετε ας πούμε 2 λεπτά και πρέπει να βρείτε το αντικείμενο που θα είναι ουσιαστικά η σκυτάλη. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα ρολόγια που φοράτε, να μην είναι τα μπιχλιμπίδια, να μην είναι κάτι που θα δίνετε μεγάλη σημασία, ούτε η βέρα σας, ούτε το μονόπετρο, ούτε το δεξιδωτή, αλλά κάτι που για μας που δεν το ξέρουμε, θα φαινόταν ασήμαντο άμα δεν μας το έλεγες. Και εγώ θα ήθελα μετά από αυτήν την διάλεξη, για όσους ζουν ζευγάρι, να το πούν ο ένας τον άλλον. Γιατί μερικές φορές φεύγουμε με κακές εντυπώσεις και νομίζουμε ότι δίναμε σημασία σε κάτι άλλο, πιο υλικό, ενώ μπορεί να είναι υλικό, αλλά να είναι τόσο ευτελές, που ο άλλος δεν φαντάζεται ότι γίνεται και επειδή έχω ζήσει το να πάμε σε ένα σπίτι ενός νεκρού και να βλέπετε τον γιο να αναρωτιέται αν αυτό πρέπει να το πετάξει ή αυτό πρέπει να το κρατήσει. Πρέπει στη μεγάλη ηλικία και είναι γεμάτο το σπίτι και λέτε με αυτά, δηλαδή ακόμα και θέμα φυσικής δεν χωράνε στο σπίτι του άλλου. Και όταν έχουμε πολλά παιδιά, αδέλφια, θα δείτε ότι ο ένας θα πει πολυθρόνα, ο άλλος καναπέ, το άλλο στο βιβλίο και τελικά θα είναι αυτό που θα μείνει. Αφήστε και κανένα σημάδι, ρε παιδιά. Να μην μπερδευόμαστε τόσο πολύ και κρατάμε κάτι άλλο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, ενώ δεν είπατε ποτέ τίποτα. Γι' αυτό αυτή η διαδοχή και αυτή η σκυτάλη είναι μια μορφή από το έργο και ήθελα απλώς να το χαρείτε έτσι μαζί, να παιδευτούμε λίγο μαζί και να καταλάβετε ότι το θεατρικό είναι από τα σπάνια κείμενα που είναι νεκρό στο τέλος της γραφής. Γιατί το θεατρικό ζει μόνο εφόσον ανεβάσουμε θέατρο. Όταν γράφετε, ας πούμε, λογοτεχνία, τελειώνετε το μυθιστόρημά σας, είναι μυθιστόρημα, τελειώσαμε. Το θεατρικό δεν είναι φτιαγμένο για να το τελειώσετε και να βάλετε τέλος, είναι φτιαγμένο για να τελειώσετε και να το δώσετε σε κάποιον να το παίξει. Άρα εμένα αυτό που με ευχαριστεί, επειδή αυτό το θεατρικό δεν το έχουμε ανεβάσει, χαίρομαι που βρήκα εσάς για παρασκήνιο.
Και εμείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.